Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε μαζί μας στις παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα 28 Αυγούστου. Δεν λέω καλό χειμώνα, γιατί με 38 βαθμούς θερμοκρασία δεν μπορείς να λες καλό χειμώνα. Ακόμα είναι καλοκαίρι και για πολλοί κόσμο ακόμα είναι διακοπές για μια-δυο ακόμα εβδομάδες. Ωστόσο, έχουμε πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε την καθημερινότητα, έχουμε διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκη, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε σήμερα στην πρώτη εκπομπή μας, την οποία σας καλωσορίζουμε. Και βέβαια περιμένουμε και τη συμμετοχή τη δική σας με το γνωστό τρόπο που εσείς ξέρετε στο τέλος της εκπομπής με τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, να πάω αμέσως στους δύο συνάδελφους που είναι μαζί μας, στον Δημήτρη Στούμπα, τον καλησπερίσω. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω, καλώς σας βρίσκω. Ο Δημήτρης θα είναι. Καλή περίοδο θα για την προσπάθεια που θα γίνει. Θα είναι η παρέα μας κάθε βράδυ, δική σας παρέα και δική μας παρέα κάθε βράδυ εδώ μαζί μας. Στις παρεμβάσεις, όπως έχει αποδείξει η ζωή πολλαπλώς. Χωρίς να κάνουμε τώρα κοπλιμέντα, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος έχει πολύ καλό ρεπορτάζ και ξέρει ιδιαίτερα και το χώρο της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, αλλά όχι μόνο αυτό, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στην κουβέντα που θα έχουμε εδώ και στην κουβέντα με τους προσκεκλημένους μας. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάπα Παπαναγιώτου που είναι απόψε το βράδυ έτσι ως σχολιαστή στην παρέα μας. Χαρά μου, καλή επιτυχία στην καινούργια σεζόν που να είναι ακόμα καλύτερη από την καλή περσινή που είχατε. Να σε καλά, Μπάμπη. Όπως είδατε και το σκηνικό μας ανανεωμένο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό που σας καλωσορίζουμε και θα το δείτε τις επόμενες μέρες, μέρα με τη μέρα, ακόμα πιο βελτιωμένο. Λοιπόν, πρώτος προσκεκλημένος, σε λίγο θα τον δείτε, ο πρώτος στη τάξη υπουργός, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης. Τέτοια εποχή κάθε χρόνο, κύριοι συνάδελφοι, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι το πρόσωπο των ημερών, διότι έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμάστε παλιά που λέγαμε. Όχι παλιά. Τι παλιά. Κάθε χρόνο το λέμε. Μέχρι πέρσι. Το καλάθι του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Φέτος το καλάθι, από ό,τι ακούγεται, θα είναι μεταρρυθμιστικό, ναι, και λιγότερο οικονομικό. Αυτό είναι θέμα όμως, ρε Συμπάμπη. Αυτό είναι ένα θέμα. Και γιατί γίνεται και το τι θα σημάνει. Ναι. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τον κύριο Χατζηδάκη. Χωρίς οικονομική συνοδεία δεν γίνεται. Επίσης θέλω να πω ότι πέρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οικονομικά, τα πάστα, τα επιδόματα και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Δημήτρη, αυτές οι δύο εβδομάδες είναι πολύ σημαντικές, καθοριστικές για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ξέρουμε σε δύο εβδομάδες από τώρα ποια θα είναι ο νέος αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει αυξημένη κινητικότητα στις υποψηφιότητες. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η συμμετοχή και στο, ναι, διαρκές συνέδριο και μετά με τις κάλπες για την εκλογή της ή του νέου πρόεδρου. Μιλάμε για νέο σκηνικό με τον κύριο Κασελάκη ή όχι? Νομίζω ότι η υποψηφιότητά του διαμορφώνει μια νέα κατάσταση. Ο κύριος καινούργια δεδομένα. Κασελάκης, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ ξαφνικά το τελευταίο διάστημα και τις τελευταίες μέρες έχει εμφανιστεί ως, εδώ είναι ο κύριος που βλέπω, 35 ετών μόλις, πολύ λαμπερό πρόσωπο, με ένα βιογραφικό βαρύ για τα 35 του χρόνια, ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που μας ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα εμφανίζεται ως πιθανός υποψήφιος για την ηγεσία, που μπορεί να αλλάξει και. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως λένε ότι από τα Χανιά, που, ναι, είναι και η πατρίδα του, πρόκειται να προχωρήσει στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας, αφού έστειλε επιστολή. Επιστολή στην Νομαρχιακή Επιτροπή, θα πάει για εκδήλωση, ναι, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Μάλιστα. Γιατί είναι μια made in USA υποψηφιότητα, η οποία έχει τα καλά της και τα περίεργά της, θα έλεγε κανείς. Ναι. Και λέει, και ακούω εγώ, θα τα πούμε και μετά πιο αναλυτικά, ότι ο κύριος Πολάκης λέγεται, ένας πολιτικός με χαρακτηριστικά που κάθε άλλο παρά ομοιάζουν με αυτά του κυρίου Κασελάκη, είναι αυτός ο οποίος σπρώχνει την υποψηφιότητα αυτή. Πάντως, το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τον έβαλε ο κύριος Τσίπρας. Αλήθεια είναι αυτό. Ο τέος πρωθυπουργός και τέος πρόεδρος. Παίζεται. Ο οποίος θα δούμε τι λέει και τι κάνει. Πρώτα απ' όλα, αν θα έρθει στο διαρκές, αν και οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει στο διαρκές. Χωρίς να παρέμβει. Χωρίς να παρέμβει. Την άλλη εβδομάδα αυτό. Όχι, αυτή τη βδομάδα. Αυτή τώρα. Το Σάββατο. Άλλωστε, εκεί θα γίνει και η ολοκλήρωση επισήμως τεχνικοτυπικά των υποψηφιωτήτων που διεκδικούν την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας τον έφερε ή ο κ. Πολάκης, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον κ. Κασελάκη
στον τομέα διαφάνειας και εκεί αναδρώσει το ταλέντο του και τον πλάσαρε. Είναι μια, έχει ένα ωραίο story. Η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, κύριε συνάδελφοι, ακόμα και αυτοί οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της, καταλαβαίνουν αυτούς τους δύο μήνες που έχουν κυλήσει από την εκλογή της, δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες της. Δηλαδή, το ξεκίνημά της δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Με αρκετές αστοχίες, με ζητήματα σοβαρά που αντιμετώπισε και όχι με επιτυχία κάποιες φορές. Θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά. Θα πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε ένα πάνελ πιο διευρυμένο με εκπροσώπους κομμάτων. Επειδή όμως έχουμε στο στούντιο ήδη τον κύριο Χατζηδάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Μας κάνετε ποδαρικό. Και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνετε καλές προσπάθειες σε όλους. Μας κάνετε ποδαρικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας ο Υπουργός Οικονομικών είναι πρόσωπο το οποίο είναι περιζήτητο λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί την έχουμε συνδυάσει με... με καλάθια. Με τι, με... με καλάθια. Με καλάθια. Όχι σαν τον κύριο Γεωργιάδη τα καλάθια. Είμαι πακέτα. Είμαι πακέτα. Λοιπόν, εδώ είναι οι συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ούτως ή άλλως, είπαμε και πριν, ο συνάδελφος είπε ότι θα είναι μεταρρυθμιστικό το πακέτο. Πέρα από τα μεταρρυθμιστικά πάντως, ξέρουμε όλοι ότι και για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας το βασικό στοίχημα της επόμενης χρονιάς είναι η οικονομία. Και η οικονομία και με την ευρωπαϊκή της διάσταση και την εσωτερική. Για να μην ξεκινήσω, νομίζω η αυτονόητη ερώτηση που θα σας έκανε οποιοδήποτε πολίτης είναι τι θα γίνει με αυτή την ακρίβεια που φαίνεται να συνεχίζει και να έρχεται και πιο έντονη στα ράφια και όχι μόνο στα ράφια και στις αντλίες και οπουδήποτε. Το στοίχημα κάθε χρονιάς, βασικό μάλλον στοίχημα κάθε χρονιάς, είναι η οικονομία. Υπάρχει καμία αμφιβολία και σε όλο τον κόσμο και ανεξαρτήτως εποχών. Τώρα, εμείς περάσαμε μια δεκαετή κρίση, δεν θα το φιλοσοφήσουμε τώρα, δεν θα το αναλύσουμε. Η πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας στα οικονομικά νομίζω ήταν πετυχημένη. Αποδεικνύεται από μια σειρά μεγέθη, αν τα δείτε, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, η πολύ μεγάλη αύξηση ρεκόρ των εξαγωγών, η μείωση της ανεργίας, επίσης πολύ σημαντική, κατά 6 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα τα αποτίμησε και ο κόσμος στις εκλογές, τοποθετήθηκε και όχι μόνο στα βόρεια προάστια, αν μείνουμε στην Αθήνα, αλλά και στα λαϊκά προάστια της Αθήνας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τελείωσε στις εκλογές, η προσπάθειά μας όμως συνεχίζεται. Συνεχίζεται γιατί η προσπάθεια στην οικονομία είναι μια κούρσα αντοχής, δεν είναι κούρσα ταχύτητας. Πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε όσα πετύχαμε την περασμένη τετραετία και ήταν πολλά και σημαντικά, αλλά να προχωρήσουμε και από εκεί και πέρα προσαρμοσμένοι προφανώς στις εξελίξεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό, εδώ, όπως το περιγράφετε. Τα είπαμε και στη Βουλή, έχουμε 5-6 βασικές προκλήσεις. Αν ξεχώριζα μία, θα ήταν η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Υπάρχει και το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Υπάρχει και νομοσχέδιο το οποίο αφορά μόνο μία πτυχή της όλης μάχης που θα δοθεί και που είναι η συνεργασία με τις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες έτσι ώστε να υποχρεωθούν για να μας δίνουν στοιχεία. Θα το συζητήσω. Καταρχήν, για να ξεκινήσω λίγο με τη μεγάλη εικόνα. Τα στοιχεία που είχε δώσει ο κύριος Στουρνάρας, ότι κάπου είναι χαμένα 60 δις, δηλαδή περίπου μαύρα χρήματα, 60 δις. Ισχύει το νούμερο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν και θεωρίες καθηγητών, ειδικών, που το προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο, όπως και να έχει πάντως, και ανεξαρτήτως του ποσού. Διότι ξέρετε, μιλάμε για μαύρη οικονομία. Στη μαύρη οικονομία, όπως λέει και η λέξη, υπάρχει σκοτάδι. Άρα κανείς δεν μπορεί να το προσεγγίσει με απόλυτη ακρίβεια. Όταν ανοίγεις το καπάκι, τότε βρίσκεις από κάτω τι ακριβώς συμβαίνει. Ας πούμε από τις πλατφόρμες αυτές τα τελευταία χρόνια, τις τουριστικές, επειδή ξεκίνησε μια κάποια συνεργασία, έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα κατά 10 φορές. 10 φορές. Προσέξτε, δεν είπα 10%. 10 φορές. Είπα 10 φορές. Επομένως, ξέρετε, υπάρχουν... Αν είναι κοντά σε αυτό το νούμερο, το μαύρο χρήμα... Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω εγώ, αν είναι κοντά σε αυτό το νούμερο και το μισό να πιάσετε, θα υπάρξουν ένα πληρώνασμα της τάξης των 15 με 20 δις
τα οποία θα είναι για το κράτος, για την κοινωνία, για τον πολίτη. Έτσι. Η κατεύθυνση που έχω από τον Πρωθυπουργό είναι βασικά εκεί να ρίξω, να δώσω την έμφαση της προσπάθειάς μου προσωπικής. Αυτό είναι και το δικό μου, αν θέλετε, προσωπικό στοίχημα. Και γιατί μ' αρέσει να ταυτίζομαι με συγκεκριμένα θέματα. Έτσι, ναι, έχω μάθει να λειτουργώ στην πολιτική. Αλλά και γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω από μαθητής. Α, μπράβο. Λοιπόν, πήρατε από το στόμα αυτό, πήγα να πω κι εγώ, παρεμβαίνω στην κουβέντα, ότι ήμουν νιός και γέρασα να ακούω για το πώς θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Με αυτή τη λέξη. Με τη λέξη πατάξουμε. Τότε, από τη δεκαετία του 80, αρχίζανε να πατάξουμε. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη πατάξω, αλλά δεν μου αρέσει κιόλας, έτσι. Παραπέμπει σε αστυνομοκρατία και σε τέτοια πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Θα την περιορίσω, να πω εγώ. Ναι, και αποφασιστικά. Και θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, ατυχώς δεν μπορώ να είμαι... Αυτό είναι ένα ζήτημα, το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα επιμείνουμε. Ναι. Αλλά εδώ θα χρησιμοποιήσουμε όσο πάει τις νέες τεχνολογίες, τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες δεν είναι ούτε δεξιές, ούτε αριστερές, ούτε κεντρώες. Είναι όμως αποτελεσματικές. Τι θα κάνετε δηλαδή? Ένα παράδειγμα, μπορώ να το πω, γιατί αυτό έχει ήδη αναφερθεί, είναι η σύνδεση των BOS με τις ταμιακές μηχανές. Τώρα γίνανε έλεγχοι τις τελευταίες μέρες. Αργεί πολύ από αυτό. Την ΑΔΕ. Αργεί αυτό. Δεν αργεί. Είχαν πει Απρίλιο, μετά είπαν Μάη. Ναι, η δέσμευση της χώρας, ναι, στο Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αρχές, πρώτη μήνες της επόμενης χρονιάς. Είχαν γίνει κάποιες τοποθετήσεις ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει νωρίτερα, δεν έγινε. Πάνω η δέσμευση είναι αυτή και η δέσμευση θα τηρηθεί. Μπορεί να μας το εξηγήσετε ακριβώς τι συμβαίνει, μη σημαίνει αυτό και πότε θα γίνει? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάμε να κρύψουμε τις. Πώς το λένε, να ανακαλύψουμε όλα τα κενά τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν στο ψηφιακό σύστημα. Δηλαδή, να πληρώνει με κάρτα ο άλλος, για παράδειγμα. Ναι, αλλά να υπάρχει. Και να μην δηλώνεται. Και το POS να μην είναι συνδεδεμένο καθόλου. Να είναι στο εξωτερικό, να μην είναι συνδεδεμένο, εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι στον αέρα αυτό όλο. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα που πήγανε αυτές τις μέρες η ΑΔΕ. Γιατί έχει κάνει αρκετούς ελέγχους, αν έχετε προσέξει το καλοκαίρι. Δεν μιλάμε με θεωρίες. Διάβασα κάτι ανακοινώσεις, ναι, στο προηγούμενο διάστημα. Θα βγουν και απολογιστικά στοιχεία. Που πήγανε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, στο Λαγανάζα Κύνθου, ναι, ή πήγανε σε νησιά του Αιγαίου, διάφορα τουριστικά. Βρήκανε πολλά πράγματα τα οποία εκπλήσουν, ας πούμε, τους καλόπιστους τουλάχιστον. Μια τάξη μεγέθους παραβατικότητας έχετε? Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια. Πάντως, ας πούμε, έκλεισαν στο Μεν Λαγανά 17 καταστήματα, 17 επιχειρήσεις, στα 15 νησιά του Αιγαίου που πήγανε, μόνο τις τελευταίες μέρες 43. Αυτές ανοίγουν με άλλο αφημί όμως σύντομα, γιατί το κάνανε γινόταν. Είναι το κλείσιμο για 48 ώρες. Είναι το κλείσιμο για 48 ώρες, αλλά για αυτούς είναι βαρύ. Ναι. Γιατί είναι τουριστική περίοδος, χάνουν ήδη τα έσοδα και ταυτοχρόνως κερδίζουν παραπάνω οι ανταγωνιστές τους. Ναι. Έτσι. Καλά, είναι και η ζημία της εικόνας τους, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Και αυτό. Αν και οι καταναλωτές και οι πολίτες καταλαβαίνουν και αυτό. Ότι και δεν φτάνει να κυνηγάς, πρέπει να στέκεσαι. Εκεί συνέδεσαν τα POS με τις ταμιακές μηχανές και με αυτόν τον τρόπο αποδείχτηκε η φοροδιαφυγή. Πράγμα το οποίο θέλουμε να συμβαίνει μονίμως, δηλαδή να είναι μονίμως συνδεδεμένα τα POS με τις ταμιακές μηχανές. Και πότε θα γίνει αυτό? Πότε υπολογίζετε? Συγγνώμη, μόνο αυτό. Πότε θα υπολογίζετε? Στις αρχές της χρονιάς. Ναι. Στους πρώτους μήνες, εν πάση περιπτώσει, έτσι το έχουμε συμφωνήσει, του 2024 θα συνδεθούν τα POS και τα ταμιακές μηχανές 400-450.000 περίπου επιχειρήσεων. Σε σύνολο? Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι τώρα, αλλά με βάζετε να λέω παραπάνω. Δεν πειράζει. Όχι, εμείς θα κρατήσουμε τη δέσμευση για τον Ιανουάριο. Για τον Φεβράριο. Θα το κρατήσουμε οι τέσσερις μας. Θα το κρατήσουμε τη δέσμευση. Δεν σας είπα Ιανουάριο. Σας είπα τους πρώτους μήνες. Αν ήθελα να πω Ιανουάριο, ξέρω ελληνικά. Ξέρω ελληνικά, θα το έλεγα. Λοιπόν. Σε σύνολο πόσο είναι, 450.000 είναι, ας πούμε, μία στις τρεις, μία στις δύο. Ο στόχος, εν πάση περιπτώσει, είναι να επεκταθεί. Είναι να επεκταθεί. Να επεκταθεί να ρωτήσω, όσο περισσότερο γίνεται. Δεν θα είμαστε. Δεν θα χαριστούμε. Έχουν πει ΟΕΣ και τα περίπτερα πια, και αυτό θέλω αυτό να πω. Είναι, ναι, μεγάλο θέμα. Δεν θα χαριστούμε. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρω από το ρεπορτάζ ότι είναι στις προτεραιότητες που θα ακούσουμε στην ΔΕΠ είναι και η δικαιοσύνη. Με δύο σκέλη. Επιτάχυνση απόδοση δικαιοσύνη και το δεύτερο, αυστηροποίηση ποινών. Σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα των φοροφυγάδων, θα υπάρξει ενίσχυση των μέτρων και αυστηροποίηση των ποινών? Θα δράσουμε σε διαφορετικά επίπεδα.
Ένα επίπεδο είναι η φοροδιαφυγή αυτή καθ' αυτή. Mm-hmm. Πώς τη συλλαμβάνεις, που για μένα είναι και το πιο βασικό. Σωστό. Έτσι. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι η ίδια η φορολογική νομοθεσία. Πώς δηλαδή παρεμβαίνεις σε διάφορα θέματα κάνοντας φορολογικές μεταρρυθμίσεις για να έχεις ένα πιο δίκαιο, πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και μέσα εκεί μπορεί να δει κανείς και τις ποινές. Έτσι. Αλλά ξεκινάμε από αυτά τα οποία προσδοκούμε ότι θα μας δώσουν και πιο άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Επομένως, νέες τεχνολογίες και άλλες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, οι οποίες χρησιμοποιούμενες, θα τις ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, θα μας δώσουν ήδη από το 2024. Θα σας δώσουν χρήματα, λέτε, τα οποία μπορείτε προφανώς να τα επιστρέψετε. Θα ο στόχος ο δικός μας είναι να μην υπάρχουν αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που ξεφεύγουν. Θέλουμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και γι' αυτό είπα και στη Βουλή, το επαναλαμβάνω και εδώ, ότι τελικός στόχος μας είναι ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή, να οδηγηθούμε μετά και σε μικρότερους φορολογικούς συντελεστές. Ωραία, αυτό θα είναι το στοίχημα το βασικό για την επόμενη περίοδο, ας το πούμε έτσι, για την κυβέρνηση που συνεχίζει μια νέα θητεία. Ναι. Για την ακρίβεια που σας ρώτησα πριν. Σωστά. Αλλά στρατήσαμε. Όχι, και ο έλεγχος έχει σημασία. Εγώ φταίω. Ναι. Έχει σημασία. Είναι το νούμερο ένα θέμα. 8 ευρώ το λίτρο το λάδι. Αγόρασα σήμερα και το γνωρίζω. Λέω μπουκαλάκι εδώ. Πήρα, δεν πω και τη μάρκα του. Περαστικά μου το ξέρω. 8 ευρώ. Έχω κόψει το καντιλάκι στο σπίτι. 8 ευρώ το λίτρο το λάδι. Το οποίο είναι διπλάσιο από ό,τι ήταν πέρσι τέτοια εποχή. Θα σας πω. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς. Διότι έχουμε την κυβέρνηση που έχουμε, η οποία που δεν κάνει ελέγχους, πίξα, δείξα, ξέρω εγώ κτλ. Μάλιστα. Πάμε πίσω. Πάμε στο 2012, 2013, 2014. Είχαμε την κυβέρνηση Σαμαρά. Ο κύριος Ταϊκούρας, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν τότε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, και εγώ, νυν Υπουργός Οικονομικών, ήμουν τότε Υπουργός Ανάπτυξης. Τότε ποιος ήταν ο πληθωρισμός? Ήταν αρνητικός πληθωρισμός. Γιατί? Όχι μόνο γιατί η Ελλάδα ήταν σε ύφεση λόγω της κρίσης κτλ. Αλλά και διότι η οικονομία, η διεθνής οικονομία, προσέξτε, ήταν σε άλλο κύκλο. Δεν ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε όλα τα χρόνια που μεσολάβησαν. Έχουν αλλάξει πλήρως για αυτή τη φάση. Θα ξαναλλάξουν βεβαίως, επί το θετικότερο. Έχουν, και όχι επειδή είμαστε εμείς κυβέρνηση, επειδή έτσι είναι οι ρυθμοί της παγκόσμιας οικονομίας. Έχουν αλλάξει οι ρυθμοί της παγκόσμιας οικονομίας. Γιατί? Διότι περάσαμε τον κορονοϊό, ο οποίος δημιούργησε κάποιες ασυνέχειες στην αγορά και τη ζήτηση διεθνώς, και γιατί ακολούθησε και η διεθνής ενεργειακή κρίση εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με ό,τι συνεπαγόταν. Εδώ πια είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Συνολικά μια φάση αποκλιμάκωσης. Επιμένουν τις τελευταίες μέρες για άλλους λόγους, την τελευταία περίοδο, ενεργειακά προϊόντα, η βενζίνη. Η βενζίνη, για παράδειγμα. Ναι. Και ακόμη περισσότερο επιμένει ο πληθωρισμός των τροφίμων, που είναι επίσης διεθνές πρόβλημα. Πάλι έχει να κάνει με την προσφορά, με τη ζήτηση, με διάφορες παραμέτρους που δεν θέλουν να μας. Σε εμάς λίγο παραπάνω πάντως από τις άλλες χώρες. Σε εμάς λίγο παραπάνω. Ιδιαίτερα με τα απορροκυπευτικά, τα φρούτα. Είναι για να είμαστε ακριβείς. Τους τελευταίους μήνες ήμασταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα είμαστε, στο σύνολο. Τώρα είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλα τα λέμε. Αυτό έχει να κάνει και με παράγοντες εποχικότητας. Δηλαδή τώρα είναι έτσι, σε ένα μήνα μπορεί να είναι διαφορετικά. Διότι είναι η προσφορά πάλι και η ζήτηση στα φρούτα, στα λαχανικά που επηρεάζουν ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Δεν είστε αρμόδιος υπουργός. Όχι. Αλλά τα λέω γιατί είναι να προσθέσω θέλω. Αλλά επειδή είπατε ήμασταν πιο κάτω, τώρα είμαστε πιο πάνω. Προσέξτε, εδώ γιατί είμαστε πιο πάνω? Διεθνώς υπάρχουν. Μήπως κάποιοι αξιοποιούν την κατάσταση για να βγάλουν κάποια χρήματα? Τρία εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο είναι το Market Pass. Το Market Pass, το οποίο για πέστε μας, επειδή κάνετε μια ανακοίνωση σήμερα για το Market Pass, βγήκε μια ανακοίνωση σήμερα. Ναι, από 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να γίνονται αιτήσεις και θα δίνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Γκρινιάζει ο κόσμος επειδή βγαίνει αργά. Γιατί δώσαμε παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Και πάλι κάποιος άλλος κόσμος θα γκρίνιαζε
Εάν δεν δίνουμε παράταση να μην το πω. Εμένα μου το πείτε, πάνε. Αλλά και εγώ να μην πω και εγώ στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Εμεί έχουμε κάνει δήλωση. Δεν γίνονται όλα μαζί. Κάναμε δήλωση από τον Ιούνιο. Δηλαδή, και ακόμα όλα μαζί δεν γίνονται. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε πλούσιοι και υγιεί και όχι πτωχοί και ασθενεί. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά σα ξαναλέω ότι μα λένε εμεί κάναμε δήλωση τον Ιούνιο, τον Μάιο. Σωστά, στι προθεσμίε μα και μάρκετ πα θα περιμένουμε να πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε κάτι το οποίο έχει επικριθεί και από μια φιλελεύθερη σκοπιά. Είναι επίδομα. Είστε κυβέρνηση των επιδομάτων κτλ. Να δουν αυτοί που το επικρίνουν τι κάνει η κυβέρνηση του Καναδά, ας πούμε. Τι κάνει. Τα ίδια. Τι κάνουν οι κυβερνήσεις, οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές. Δεν είναι ίδιες πάντως, η αλήθεια είναι το βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι, αλλά θέλω να πω, αυτό το κριτικάρουν πολύ, τι είναι αυτό, τα επιδόματα κτλ. Αυτό γίνεται παντού. Το δεύτερο, το οποίο επιδιώξαμε να κάνουμε και το κάναμε, είναι αυξήσεις των μισθών και έχουμε αυξήσεις και του κατώτατου μισθού, κατ' επανάληψη μάλιστα, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν λύσαμε το θέμα της χώρας, αλλά ήμασταν 18η από πλευράς αγοραστικής δύναμης, το υπογραμμίζω αυτό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κατώτατο μισθό και είμαστε 13η. Και επίσης μετά από 14 χρόνια, πολλά είναι η αλήθεια, πάρα πολλά, δόθηκαν αυξήσεις για πρώτη φορά, δίνονται τώρα από πρώτης πρώτου στους, ναι, από πρώτης πρώτου στους δημοσίους υπαλλήλους. Και το τρίτο πράγμα που πρέπει να δει κανείς είναι έλεγχη και ανταγωνισμό. Εγώ είμαι φανατικό οπαδό. Γίνει πιο νωρί. Ποιο. Να αρχίσει η αύξηση των συντάξεων πιο νωρί. Δεν μπορούμε. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά, λέτε. Ναι. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρείτε τη φοροδιαφυγή. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αλλά η έλεγχη, τα πρόστιμα που επέβαλε η Δημαία και σε τρεις μεγάλες και πολύ γνωστές επιχειρήσεις πρόσφατα έχουν δημοσιοποιηθεί, θα συνεχιστούν. Εισπράττονται αυτά. Βεβαίως. Ήδη έχουν καταβληθεί, έχει καταβληθεί από αυτούς. Το 50%. Ένα ποσοστό δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει έχει καταβληθεί. 750.000. Και σκοπός μας είναι να αντιμετωπιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεν αντιμετωπίζονται η αλήθεια είναι από μια μέρα στην άλλη και όλες οι πρακτικές καρτελοποίησης της αγοράς. Ωραία, η εκτίμησή σας δηλαδή με αυτές τις κινήσεις, για να μείνω στην ακρίβεια, είναι ότι ας το πούμε μπορεί να ελπίζει ο πολίτης ότι σε δύο μήνες θα δει μια κάποια μείωση των τιμών, ενώ το καλάθι της ουσίας, τις δυνατότητες μας, εξαντλούμε ή θα ξανασυζητάμε τα ίδια σε δύο μήνες. Εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, δεν έχουμε όμως, πρέπει να πω, κάποια μαγική γομολάστιχα να εξαφανίσουμε από το χάρτη της Ελλάδας τις συνέπειες μιας κρίσης που είναι σε όλη την Ευρώπη αυτήν την ώρα. Στο Eurogroup που πήγα, αυτό το θέμα μεταξύ των άλλων βασικών θεμάτων είχε μια ξεχωριστή θέση. Να σας έτσι. Ναι, επειδή όμως το προϊόντα όπως το λάδι, για να μείνω σε κάτι συγκεκριμένο, και τα φρούτα στη χώρα μας έχουν μια ας το πούμε ιδιαιτερότητα. Ναι. Είναι λίγο περίεργο να βλέπει κανείς τις τιμές. Παρότι καταλαβαίνω ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές, μην το πάμε πολύ ειδικά. Ο κόσμος θέλει μια απάντηση. Σε δύο μήνες πιστεύετε ότι την έχετε δώσει? Δεν μπορώ σε να γίνω μάντης τι θα συμβεί παγκοσμίως. Όχι παγκοσμίως, εκείνο δηλαδή, που μπορώ να διαβεβαιώσω. Ελπίζω να κάνει και άλλη εισβολή ο Πούτιν, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τα ίδια εργαλεία πάνω κάτω χρησιμοποιούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε συντονισμένοι και κάνουμε μια πολιτική ευρωπαϊκή. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Την είπατε και μόνος σας. Ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμασταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, βρεθήκαμε πάνω. Καλά, μπορεί να ξαναβρεθούμε, σας είπα, σε ένα μήνα κάτω. Έτσι. Ναι, μην προτρέχουμε, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Σύμφωνοι. Αν κανείς παρακολουθεί το σκεπτικό σας και δει και τα. Άλλωστε, και ποιος μας το χάριζε, όταν ήμασταν κάτω από το μέσο όρο, όλοι λέγανε ουστ και τα λοιπά. Καλά. Έτσι, δεν εντάξει, είναι. Αυτά όμως κρυθήκανε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να κατανοήσει αυτά τα οποία λέτε, αν έχει και τη διάθεση ή το κουράγιο και την υπομονή. Όμως, στο διατάφτα, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ ή στο βενζινάδικο, εκεί πραγματικά δεν μπορεί να ελέγξει την αντίδρασή του. Και θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα το εξής. Ένα είναι το θέμα της εσχροκέρδειας. Έχετε κάνει τη ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και αυτό. Και το δεύτερο είναι, θα δώσετε κάποιο κίνητρο στους ανθρώπους για να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο, για τη φοροδιαφυγή, ούτως ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στην αντιμετώπιση μέρους της φοροδιαφυγής από σειρά επαγγελμάτων που ξέρουμε όλοι μεταξύ μας ότι δεν κόβουν αποδείξεις. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει όλα τα πιθανά πρόσθετα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς από τη δική μας πλευρά, πέραν των όποιων δυνατοτήτων έχουμε μέσω του προϋπολογισμού, δηλαδή αυξήσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, θα δούμε και από πλευράς φορολογικής πώς μπορεί
το ίδιο το φορολογικό σύστημα να βοηθήσει στο να έχουμε μια πιο διαφανή αγορά στην Ελλάδα. Η διαφάνεια μόνο μπορεί να απαντήσει σε αυτό, αν δεν υπάρχει αποφασιστικότητα προς κάθε κατεύθυνση. Είπατε, γίνανε μια σειρά έλεγχη, να σας βοηθήσω τώρα. Κοιτάξτε, να θεωρήσω ως πολίτης ότι πράγματι γίνανε κινήσεις ελέγχων. Εάν η φορολογία δεν δίνει περιθώρια στον άλλο να εμφανίζει άλλη τη μία κίνηση από αυτή που πράγματι έχει στον μεταπράτη, στον μεταπολιτή, και δίνει την πραγματική τιμή εκκίνησης και όχι μια ψεύτικη ανεβασμένη τιμή, σας λέω ένα παράδειγμα, τότε προφανώς δεν μπορεί να έχει το υπερβολικό κέρδος το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχει σήμερα. Πάλι δεν είναι της ξεκινάει από άλλη βάση. Πάλι δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενέργειας αυτό, αλλά όλα σχετίζονται με το Υπουργείο Οικονομικών, γι' αυτό και ό,τι νομοσχέδιο έρχεται και τροπολογία και την υπογραφή σας υποχρεωτικά. Έρχεται ο χειμώνας, έχουμε 38 βαθμούς, αλλά είναι πια μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Σε πολλά σημεία της χώρας μας βλέπουν κιόλας από την Νόβα, τώρα πολλοί κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, από την Νόβα και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ερώτηση. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, λογαριασμούς φυσικού αερίου? Μέχρι τώρα υπήρχε αυτή η ενίσχυση. Με τον τρόπο που γινόταν, δεχθήκατε σφοδρή κριτική και γι' αυτό, ότι τα παίρνατε ουσιαστικά από τη μία τσέπη, τα βάζατε στην άλλη. Αλλά εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα? Έχετε κάποια εικόνα εσείς ως Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας? Πραγματικά ήταν πολύ άδικη αυτή η κριτική, διότι η πλειονότητα, η πολύ μεγάλη έτσι, μάζα των ενισχύσεων για να απαλυνθεί το πρόβλημα προερχόταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, Ταμείο Ρήπων κτλ. Που ήταν για άλλη δουλειά όμως, τα και το χρησιμοποιήσατε γι' αυτό. Τα ουρανοκατέβατα κέρδη, ναι, των ηλεκτρικών επιχειρήσεων και ο φόρος που μπήκε 600 εκατομμύρια στα δηληστήρια. Εισπράξατε τίποτα? Βεβαίως. Πώς έχετε εισπράξει? Της ενέργειας, ναι, έχει εισπραχθεί σχεδόν όλο το ποσό. Πόσο δηλαδή είναι αυτό? Δεν θυμάμαι, 4-5 δις. Δεν ήμουν από τότε. 4-5 δις έχουν εισπραχθεί. Ναι. Είναι πολλά λεφτά. Και των δηληστηρίων, ναι, έχει επίσης καταβληθεί. Έχουν βεβαιωθεί, έχουν βγει κοινές υπουργικές αποφάσεις. Είναι μια άχαρη συζήτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί την κάνουμε. Την άκουγα και προεκλογικά. Ότι ξέρετε, τον βάλατε το φόρο και δεν τον εισπράκτετε. Σαν πως είμαστε τίποτα παιδάκια του νηπιαγωγείου. Πάμε στην ουσία. Δηλαδή. Πάμε στην ουσία. Τι θα γίνει φέτος με τους ανθρώπους? Μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεξιά, αριστερή, κεντρό, οτιδήποτε, όταν βάζει ένα φόρο, τον εισπράττει. Μόνο στην Ελλάδα έχω ακούσει αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Αφού ελεγχόμεθα, δημοσιεύεται ο προϋπολογισμός, δημοσιεύονται στοιχεία, δημοσιεύονται τα πάντα. Τι θα κάνετε το χειμώνα που έρχεται? Λοιπόν, για τον κόσμο. Το χειμώνα που έρχεται θα παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε μια αποκλιμάκωση, διότι οι τιμές, ιδιαίτερα του ρεύματος, ναι, πέσανε, όπως ξέρετε, τους τελευταίους μήνες. Όχι κατόπιν ενεργειών μας, που λέγανε κάποιοι παλιοί πολιτικάνδιδες. Ναι. Πέσανε, ακόμα διότι έπεσαν παντού. Ναι. Σε όλη την Ευρώπη. Να είμαστε ξεκάθαροι και στα καλά και στα κακά και παντού. Λοιπόν, πέσανε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πέσανε, περιορίστηκε παντού η ανάγκη των επιδοτήσεων. Και γι' αυτό η κατεύθυνση της Ευρώπης γενικά είναι να έχουμε μία αποκλιμάκωση και ενδεχομένως και κατάργηση όλων αυτών των επιδοτήσεων. Τώρα, αυτό όλο δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να είναι μάντης, θα συνδεθεί και με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, το φυσικό αέριο που ήταν, είχε φτάσει στα 300, έπεσε κάποια στιγμή στα 30, σε 25, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, πέρα δόθε, μπορεί κάποιος αύριο να πεταχτεί στο Twitter και να πει, δείτε, δεν θυμάται. Είπε ακριβώς ψέματα. Ναι, ναι, τέλος πάντων, okay. Ανέβηκε πριν από καμιά 15 μέρες, 10 μέρες, τώρα μέσα στις διακοπές, στα 40, τώρα ξανά πέσε πάλι λέει, στα 30. Μπορεί έχετε κάποιο αύριο όριο να είναι. Συντονιζόμαστε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πολιτική μας στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα κάνουμε εκείνο που απαιτεί όποια κοινωνική ευαισθησία που φαντάζομαι μας αναγνωρίζεται από κάποιους, αν πει τι άλλο, έτσι, πάντως από την πλειονότητα των ψηφοφόρων, και αυτό που επιβάλλει η ίδια η κοινωνική. Θα είναι μέτρα όπως ήταν ως τώρα
οριζόντια ή θα είναι μέτρα που θα αφορούν μόνο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αν πέσουν οι τιμές του ρεύματος περαιτέρω, δεν θα υπάρχει ανάγκη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ωραία, αν δεν πέσουν όμως. Αν δεν πέσουν, όταν θα δούμε τι θα κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα το αντιμετωπίσουμε. Πάντοτε βέβαια στο πλαίσιο, σας είπα, συλλειτουργίας με τους άλλους εταίρους μας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπηρετήσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ανάγκη να μην τροφοδοτήσουμε με άστοχες πολιτικές τον πληθωρισμό, για τον οποίο μόλις μιλούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ότι κάνεις ένα πράγμα και αμέσως αυτό είναι αυτομάτως εγγυημένο ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι υπήρξε μια υπεραπέδωση εσόδων πάνω από ένα δις. Συν το ότι ακούμε κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι τελικά φέτος ο τουρισμός έχει πάει πολύ καλά σε αντίθεση με την εικόνα που υπήρχε. Αυτό σημαίνει παραπάνω λεφτά στα κρατικά ταμεία. Άρα μαζεύεται money, να μην κάνω και εγώ μπακάλικους λογαριασμούς. Εσύ μπορείς, δεν είσαι υπουργός άλλωστε. Εσύ μπορείς, δεν είσαι και υπουργός. Σωστό. Κάνε, δεν πειράζει. Αλλά δεν θα ήθελα. Μαζεύεται λοιπόν ένα ποσό, το οποίο δεν είναι ευκαταφρόντο, εάν σκεφτούμε κάποια από τα μέτρα τα οποία έχει υλοποιήσει, είναι της τάξης από των 150 εκατομμυρίων μέχρι το 1 δις. Θα υπάρξει κάποιος τρόπος αξιοποίησης αυτών των χρημάτων? Δεν είναι έτσι. Πράγματι υπάρχει υπεραπόδοση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Άρα είναι σύν. Αλλά είναι ταμιακού χαρακτήρα. Δηλαδή βάλαμε παραπάνω λεφτά στα κρατικά ταμεία. Τα λεφτά αυτά όμως δημοσιονομικά, ένα σημαντικό τμήμα, βγάλαμε ανακοίνωση και εξηγήσαμε, πάει στο 2022. Δηλαδή ήταν εις πράξεις. Μάλιστα. Που δημοσιονομικά έπρεπε να γίνουν για το 2022 και απλώς εισπράχθηκαν τώρα, το 2023. Δεν μετράνε επομένως δημοσιονομικά στο πρόγραμμα σταθερότητας σε σχέση με το πρόγραμμα σταθερότητας που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα μέτρα τα οποία υλοποιήσαμε και τα υλοποιήσαμε αμέσως μετεκλογικά, το 50% του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, αμφισβητείτο και αυτό θα το υλοποιούσαμε, θέλω να υπενθυμίσω, μέχρι την τελευταία μέρα. Αν τα λάβει κανείς υπόψη του αυτά, είμαστε περίπου στο όριο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσιονομικά. Άρα, γι' αυτό το λόγο, λέω ότι το πακέτο της ΔΕΘ από πλευράς κλασικής αντίληψης... Του καλαθιού που λέμε, που περιμένει ο κόσμος κάποιες παροχές. Αυτό, λοιπόν, από πλευράς παροχών θα είναι μικρό, αλλά θα είναι μεγάλο από πλευράς μεταρρυθμίσεων. Και οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενδιαφέρουν όλους όσους μας βλέπουν αυτήν την ώρα, γιατί θέτουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη οικονομική πολιτική, αλλά και για μια πιο παραγωγική Ελλάδα. Μάλιστα. Δημήτρη, την ερώτηση που ήθελα να πω κάτι ευρύτερο και ίσως είναι πιο μεγάλο. Τώρα, ο τουρισμός, συγγνώμη, για να μην θεωρηθεί ότι ξέχασα κάτι, θα δούμε. Φαίνεται πάει καλύτερα και εκεί υπήρχαν καταστροφικές προβλέψεις. Οικονομικά, καλύτερα από πότε, από πέρσι. Και από το 19. Και από το 19. Ναι, ναι. Σε έσοδα, λέτε. Σε έσοδα. Πάει καλύτερα, αλλά πρέπει να δούμε τα στοιχεία του Αυγούστου, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αργότερα κτλ. Πάντως όχι, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ποιος δεν θέλει να δίνει. Εσύ πας να βγάλεις τώρα. Εδώ δεν σου λέει, αν κατάλαβα καλά. Ο υπουργός λέει είμαστε κλειστοί. Εδώ δεν σου λέει καλά-καλά αν τα μέτρα για το ρεύμα, για παράδειγμα, θα είναι οριζόντια ή θα είναι μόνο για τους ευάλωτες ομάδες. Εγώ δεν καταλαβαίνω αν θα είναι οριζόντια όπως ήταν πέρσι και όλη την τελευταία χρονιά. Δεν έχω καταλάβει. Καλά. Μια προτεραιότητα στους ευάλωτους γενικά υπάρχει στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Και θα δούμε την περίμετρο των ευάλωτων. Λοιπόν, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση για την περίμετρο των ευάλωτων κάθε φορά, αλλά μην την πιέζουμε. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω, αλλά ξαναλέω, την ίδια στιγμή περιμένουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και αυτή τη στιγμή πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, όχι να είμαστε σαφείς. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε τελευταίοι στους πρώτους. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια. Διότι έχοντας μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, δημιουργείς προϋποθέσεις για παραπάνω επενδύσεις. Και δημιουργώντας προϋποθέσεις για παραπάνω επενδύσεις, δημιουργείς προϋποθέσεις για παραπάνω δουλειές. Και δημιουργώντας προϋποθέσεις για παραπάνω δουλειές, φέρνεις παραπάνω πλούτο και δίνεις καλύτερη προοπτική, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όχι, από εκεί το βλέπουμε. Ωραία. Αυτή είναι η προσπάθεια, η στόχευση, η επιδίωξη. Να την καταλάβω εγώ. Παρότι είστε νέα κυβέρνηση συνέχεια της παλιάς. Εμείς να δώσουμε λίγο δεν χρόνο. Είμαστε, δηλαδή, δεν έχουμε μία λογιστική αντίληψη τα βιβλία μας. Σε δύο μέρες. Αυτά όλα τα βλέπουμε σαν προέκταση στον κόσμο.
Και ιδιαίτερα στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Okay. Οι ευάλωτοι και οι μη ευάλωτοι, γιατί καμιά φορά λέμε μόνο τους ευάλωτους και τελικά έχουμε και τους μη ευάλωτους που είναι περισσότεροι και έχουν μεγαλύτερα προβλήματα σε διάφορες καταστάσεις. Λέω το εξής. Σε δύο μέρες έχετε κυρία Μελώνη στην Ελλάδα. Και συζητάμε πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα που αφορά όχι μόνο την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώπη, γιατί είμαστε και λίγο Ευρωπαίοι, είναι το νέο σύμφωνο σταθερότητας που υπάρχουν σοβαρές αντιθέσεις και συζητήσεις. Ποια είναι η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης? Η προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχουν αντιθέσεις γνωστές. Πέστε μας και μερικές. Είναι ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις εξελίξεις πρόταση. Την υποστηρίζουμε. Έχω την εντύπωση ότι χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία είναι πολύ κοντά στις δικές μας θέσεις. Άλλες χώρες, πιο βόρειες, έχουν μια δική τους, ας πούμε, πιο αυστηρή, θα έλεγε κανείς, προσέγγιση. Και γίνονται συζητήσεις. Είχε τεθεί ένα όριο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να καταλήξουμε. Αμφιβάλλω. Νομίζω θα χρειαστούμε ακόμα μερικούς μήνες. Αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς, όπως ακούσατε προηγουμένως, εφαρμόζουμε μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική με λελογισμένα πρωτογενή πλεονάσματα στο βαθμό. Θα στηρίξουμε ή θα στηριχτούμε με πλευρές, με χώρες που θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στο βόρειο μπλοκ. Γι' αυτό έρχεται η κυρία Μελώνη. Όχι μόνο γι' αυτό, έρχεται για πολλούς λόγους. Έχει και δυσκολίες η κυρία Μελώνη. Μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε, εγώ από μένα τουλάχιστον. Μια τελευταία ερώτηση. Θα την ξανακάνω εγώ. Είπατε ότι το πακέτο Μητσοτάκη θα είναι μικρό σε παροχές, μεγάλο σε μεταρρυθμίσεις, σε τίτλο. Μπορεί να έχουμε. Είναι σε 15 μέρες. Δεν θα είναι άδειο, λέει ο Μπαμπής. Έτσι κατάλαβα. Θα έχει και κάτι παραπάνω από αυτό που μικρό δεν σημαίνει άδειο. Συγγνώμη. Αυτό λέω. Θα έχει. Προσέξτε τώρα. Θα έχει κάτι μέσα. Και κάτι 28-29 Ιουλίου πέρασε ο νόμος. Εντάξει, θυμόμαστε. Τα λέγαμε. Ναι, μα είναι ένα μήνα πριν. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Αν εμείς ερχόμαστε σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή ή σε κάθε λόγο και ομιλία μας να λέμε κι άλλα μέτρα κι άλλα μέτρα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δίνουμε αυτά που έχουμε, όχι αυτά που δεν έχουμε. Πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν έδωσαν από αυτά που δεν είχαν και αυτό που την πλήρωσε ήταν ο πρόεδρος. Το αποκλείεται να έχουμε κάποια έκπληξη χαρακτήρα δημοσιονομικού για κάποια κοινωνική ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Το αποκλείεται. Όχι, δημοσιονομικού χαρακτήρα εκπλήξεις δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν εκπλήξεις στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων. Κάτι τελευταίο. Ναι. Δεν ζητάω πληροφορία. Δηλαδή, εξαρτάται τώρα και ο ορισμός της εκπλήξεως. Ευχάριστη, κύριε Υπουργέ, όχι δυσάρεστη. Ναι, μα για εμά δυσάρεστη δεν θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Πληροφορία, ζητάω εκτίμηση. Ο κ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ 9 Σεπτεμβρίου. Συμφωνώ σε αυτό. Πηγαίνοντας. Μπορεί να έχει πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Γιατί οι ημερομηνίες είναι κοντά. Θα σας πω γιατί λέω όχι. Πιθανότατα, δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα, στις αρχές Σεπτεμβρίου πάντως, στις 8 ίσως, ο καναδικός οίκος, ο DBRS, που αναγνωρίζεται από την τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική, θα βγάλει τη δική του αξιολόγηση. Άρα, αλλά χρειαζόμαστε τρεις τέτοιες αξιολογήσεις. Ναι. Και γι' αυτό σας είπα όχι. Αν βγάλει ο ένας από τους τρεις οίκους. Έχουν βγάλει ήδη άλλοι δύο μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, όχι. Έχει βγάλει ο Ιαπωνέζικος και ο Γερμανικός ο Σκόπ υπέρ μας. Δηλαδή, μας έχουν δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Οι άλλοι δύο θα είναι μετά. Μετά ακολουθεί η S&P, η Standard & Poor's, δηλαδή, και μετά είναι το Νοέμβριο η Fitch. Λοιπόν. Που είναι και δύσκολο. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ναι, πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Μάλιστα. Αλλά η καλύτερη πρόβλεψη, πώς να το πω, για το αν θα την πετύχουμε ή όχι, η πιο θετική είναι η δική μας προσπάθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε αυτό πάρα πολύ. Αυτό για μένα είναι φιλελαϊκή πολιτική. Όχι να εμφανίζομαι ως πολιτικός αϊ-Βασίλης και να λέω πάρε και εσύ από αυτά που δεν έχω. Πρέπει να παράγουμε και να μοιράζουμε αυτά που έχουμε, έχοντας εξασφαλίσει παράλληλα ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ότι δεν καλύπτεις διαφόρους και δεν αισθάνονται οι υπόλοιποι υποζύγια. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην πρώτη εκπομπή μας. Πρώτος προστεκλημένος, που μας φέρετε γούρι. Και καμιά έκπληξη ευχάριστη ακόμα περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Καμιά έκπληξη ευχάριστη για τον κόσμο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το πάνελ του προστεκλημένου μας, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο κύριος Δοδονής, σε 2 λεπτά εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο με αφορμή αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Χατζηδάκη, κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε πήγε. Να μας στέλνετε. Νομίζω ότι είπε κάτι κάποια ενδιαφέρον. Δεδομένου ότι 15 μέρες είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, καλή αρχή και στα πολύ ωραία καινούργια σας. Σας αρέσουν, έτσι, ωραία δεν είναι. Πού να τα δείτε τις επόμενες εβδομάδες, πώς θα γίνουν ακόμα ωραιότερα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλή αρχή και εγώ και συγχαρητήρια για την ανανέωση. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και τον κύριο Παναγιώτη Δοδονή, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Είναι ωραίο το στούντιο, σας άρεσε. Ωραία, δεν είναι. Βέβαια. Είναι λίγο μπλε παραπάνω. Αυτό το μπλε γίνεται και πρασινάκι, δηλαδή μπορεί να αυτό το μπλε, κύριε συνάδελφοι, στο κοντρόλ γίνεται και πρασινάκι και ρωτάνε. Το έχει φροντίσει, το έχει γίνεται ό,τι χρώμα θέλει. Αλλάζει. Για να το δούμε. Γίνεται καρφινιά και το κόκκινο. Ο κύριος Δοδονής το παρήγγειλε πράσινο. Θα το φτιάξουμε πράσινο κάποια στιγμή να το δει πώς είναι και πράσινο. Γίνεται και με άλλα χρώματα και κόκκινο γίνεται, πιστεύω. Θα μπορούσε να αλλάξει τώρα που λέει ο καθένα. Καλά, πολύ λέω να μείνουμε σε αυτά τα οποία μα είπε ο κύριο Χατζηδάκη και να πάμε και στι πυρκαγιέ και στα υπόλοιπα στη συνέχεια. Και στην εικόνα της κυβέρνησης το πρώτο δίμηνο που είπαμε στην αρχή, κύριε Πλεύρη, ότι δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Και το λέω πάρα πολύ κομψά αυτό το δεν είναι και η καλύτερη δυνατή τις πρώτες δύο μήνες διακυβέρνησης. Φαντάζομαι θα το εισπράτετε κι εσείς, θα μας τα πείτε. Λοιπόν, κύριε Θεοχαρόπουλο, με εσάς θα ξεκινήσω. Καλάθι ΔΕΘ, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, δεν θα είναι μικρό σε παροχές, μεγάλο σε μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, εντάξει, άφησε ανοιχτά κάποια παραθυράκια. Διορθώστε με, κύριε συνάδελφε, αν κάνω λάθος. Στο τέλος θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Ναι. Όχι μόνο ο Υπουργός Οικονομικών. Και για το θέμα της ακρίβειας, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό που βλέπουμε τίτλο στα όρια της ισχυροκέρδειας τουριστικούς προορισμούς. Είναι δικό σας, φαντάζομαι, όχι του Χατζηδάκη. Όχι, είναι τίτλος δικό σας που προέκυψε από αυτά που μας είπε. Όμως από ελέγχους που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Στο Λαγανά, μας είπε για παράδειγμα. Στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο που κλείσαν 17 επιχειρήσεις για δύο μέρες γιατί τους πιάσανε να ισχυροκερδούν. Ναι. Διότι τα POS δεν ήταν συντελεστέ. Πού μας πες, στο Αιγαίο, σε νησιά του Αιγαίου. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε και εσάς ένα σχόλιο να μας κάνετε από αυτό. Θα σας πω για τα συγκεκριμένα, αν και δεν άκουσα το λέω για τους τηλεθεατές στη συνέντευξη. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά νομίζω ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο ταλανίζει τον κόσμο και θα ταλανίσει ξανά γιατί. Έχει τα εξής. Πρώτον, εντάξει, δεν μπορεί να λυθεί ούτε μεσοπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα, με επιδόματα και καλάθια. Μπορεί να βοηθούν κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορεί να το λύσουν το πρόβλημα. Να συνεχθούμε στο πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, εδώ χρειάζεται μια αλλαγή στρατηγικής. Πρώτον, σε σχέση με τους φόρους, θα επιμείνω στη μείωση του φόρου προστέμενης αξίας στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεύτερον, χθες διάβαζα τα στοιχεία ότι ήταν 28% η αύξηση στα τρόφιμα τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό που ζούμε δηλαδή ο καθένας στα σούπερ μάρκετ είναι πρωτοφανές. Δηλαδή πληρώνουμε διπλάσιο κόστος για τα ίδια προϊόντα. Αυτό είναι μια τεράστια μείωση λέει, της αγοραστικής δύναμης. Όμως θέλω να. Άρα είναι το κρίσιμο ζήτημα πώς θα μειωθεί. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, στα καύσιμα να μειώνεται το βαρέλι, η τιμή του βαρελιού, να αυξάνεται η τιμή του βαρελιού, να αυξάνονται τα καύσιμα. Να μειώνεται η τιμή του βαρελιού, να παραμένει ίδια η τιμή στα καύσιμα. Κάτι γίνεται. Πρώτον, το θέμα με τους φόρους στα καύσιμα, που είναι πάνω από το μισό της τιμής. Και δεύτερον, με την ισχροκέρδεια εκεί που υπάρχει και δεν αντιμετωπίζεται. Άρα, εσχροκέρδεια, έλεγχη για τα καύσιμα, για την τιμή και μείωση των φόρων. Έρχομαι όμως και σε ένα άλλο θέμα στο οποίο αναφέρατε και μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι. Και στο οποίο, αν θέλετε, να πω, δεν συζητήθηκε και όσο θα έπρεπε και προεκλογικά. Το θέμα των ελέγχων και της φοροδιαφυγής. Θέλω σε αυτό να πω κάτι παραπάνω σήμερα. Μια που αναφέρθηκε και δεν ξέρω πώς. Αυτό που συμβαίνει ειδικά τα τελευταία χρόνια στο θέμα της φοροδιαφυγής έχει ξεφύγει η κατάσταση. Θέλω να νομίζω ότι συνειδητά δεν γινόταν έλεγχη. Και συνειδητά είχαμε μείωση των άμεσων φόρων και αύξηση της έμεσης φορολογίας που αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα στη χώρα. Αλλά τι γινόταν μέσω της έμεσης φορολογίας, ποιοι πλήττονται, τα φτωχά στρώματα. Το λέω αυτό διότι όπου έχω πάει και εγώ και το καλοκαίρι και το χειμώνα και βλέπω ότι έχει ενταθεί το φαινόμενο αυτό της εσχροκέρδειας δηλαδή και της φοροδιαφυγής. Τι εννοώ? Εκεί στο οποίο χρειάζονται έλεγχοι. Δηλαδή να δούμε κάποια στιγμή τι αποδίδει, όταν μιλάμε για τον τουρισμό, τα μεγάλα νησιά. Τι αποδίδουν στη χώρα μας στο τέλος. Να υπάρξει μια ανάλυση. Αυτά θέλουν, ξέρετε, υπάρχουν στοιχεία. Δεν υπάρχουν, τα έχουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Μην μιλάμε θεωρητικά, θέλω να πω. Να δούμε τι απέδωσαν αυτό το καλοκαίρι. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει λιγότερη έλεγχη? Αυτή είναι. Εγώ κοιτάξτε, βλέπω πρώτα το αποτέλεσμα, θέλω να σας πω.
Τα στοιχεία που έχω δει. Ναι, τα στοιχεία, για τον αριθμό. Τα στοιχεία που έχω δει. Εσείς ότι έχουν γίνει τα στοιχεία που έχω δει εγώ είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι λιγότερη έλεγχη. Αλλά τώρα δεν μιλάω μόνο για αυτό περί των στοιχείων. Μιλάω ότι υπάρχει μια εικόνα που τη βλέπεις παντού και δεν μιλάω μόνο τώρα για τα νησιά και τα καλοκαίρια. Ναι, μιλάω και για την καθημερινότητα και για τον. Δεν θέλω να ανοίξω και να μιλάω για επαγγέλματα, γιατί μπορεί να φαίνεται σαν. Στοχοποίηση, καταλαβαίνετε τι. Αυτό πρέπει να γίνει. Είπαμε πριν, σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, ας πούμε. Άρα, που είναι αυτό που χρειάζεται που η χώρα. Όλοι. Χρειάζεται τι η χώρα. Μείωση της έμεσης φορολογίας. Ναι. Μείωση των άδικων έμεσων φόρων σε όλη την οικονομία διεθνώς. Είναι άδικη η έμεση φόρη. Και εκεί καταπολέμηση φοροδιαφυγής, που νομίζω, αυτό ήθελα να πω, ότι συνειδητά αφέθηκε εκεί που αφέθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ δεν άκουσα, δεν ξέρω αν έχετε να μου μεταφέρετε κάποια είδηση για το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι θέλω να το αντιμετωπίσω κάτι το οποίο το αφήνει εντελώς έτσι. Είπε για τη διαρθρώση των στοιχείων μέσω της ΑΔΑΕ. Είπε ότι στις αρχές του επόμενου χρόνου. Θέλω να πω ότι είναι κυρίως ζήτημα απόφασης και αποφασιστικότητας. Αν υπάρξει αποφασιστικότητα σε αυτό το θέμα, θα υπάρξει και επίλυση. Τα τρόφιμα, και κλείνω με αυτό. Κλείστε με αυτό, τα τρόφιμα επίσης δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διάβαζα και τους ειδικούς ποια προϊόντα που λένε που βάζουν στο καλάθι, που τους ζητάνε, τους επιβάλλουν να βάζουν και ένα προϊόν επώνυμο και δεν το βάζουν και ούτω καθεξής. Και αυξάνονται έτσι 28% ενώ 14% είναι ειδικούς τώρα, κύριε Θεοχαράπουλε, τι ειδικούς, όποιος πάει σούπερ μάρκετ το βλέπει. Έχει μάτια, βλέπει. Αυτό τώρα, δεν μπορεί να στηρίξει. Δεν χρειάζονται ειδικοί. Ξέρετε γιατί δηλαδή. Το λέω, γιατί αυτό είναι η καθημερινότητα. Ειδικός είναι όποιος είναι στο ταμείο και περιμένει να πληρώσει. Ένα ζευγάρι λοιπόν το οποίο παίρνει, ένα μέσο ζευγάρι, εγώ να πω και δύο μισθούς να έχει. Δηλαδή και να παίρνει. Όταν αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί και με δύο παιδιά εννοώ και έχει με δύο-τρία παιδιά και φόβος και τρόμος και έχει αυτό το σούπερ μάρκετ. Είναι φόβος και τρόμος. Αν μπορείς να μειώσεις, ξέρω, αν δεν είναι το ταξί, αν δεν είναι η δουλειά σου το κόστος βενζίνης που εκεί είναι, δουλειά σου. Αλλά εκεί αυτό. Ναι, μια τελεία. Εδώ κύριε λοιπόν Δοδονή. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να θέσει λοιπόν, να αφήσει αυτό το πράγμα και φέτος στην ίδια κατάσταση. Ας το πάμε λίγο πιο γενικά το ζήτημα για να δούμε ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα το οποίο το έχουμε επισημάνει και προεκλογικά, αλλά οι παρατηρήσεις αυτές νομίζω ότι ισχύουν στο ακέραιο και μετεκλογικά γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι ριζικά. Δηλαδή στην ουσία η κυβέρνηση από την κριτική μας δεν κράτησε τίποτα. Υιοθέτησε μια αντίληψη ότι τα κάνει όλα τέλεια και συνεχίζει έτσι. Καταρχάς, το μείγμα το φορολογικό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν μπορεί να είναι το 60-65% των φορολογικών εσόδων έμεση φόρη. Δηλαδή δεν λειτουργεί πουθενά αυτό. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί δεν είναι αυτή η κατανομή της αναλογίας αμέσων και εμέσων φόρων σε ένα φορολογικό σύστημα για να είναι λειτουργικό. Άρα λοιπόν, όταν έχεις μια τόσο μεγάλη συνεισφορά των εμέσων φόρων στο συνολικό φορολογικό αποτέλεσμα, αυτομάτως έχεις μια παράμετρο η οποία είναι προβληματική. Το δεύτερο στοιχείο σε σχέση με αυτό είναι ότι στην πορεία των χρόνων και ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων, αλλά και ως απόλυτος αριθμός, δηλαδή τα δισεκατομμύρια τα οποία μπαίνουν στα κρατικά ταμεία, οι έμεσοι φόροι έχουν αυξηθεί. Θυμάστε ότι έχουμε 5 με 5,5 δισεκατομμύρια παραπάνω εμέσους φόρους, έσοδα από τους εμέσους φόρους. Τον τελευταίο καιρό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην ουσία πλήττονται περισσότερο τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Θυμάστε ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δική μου συζήτηση με τον κύριο Σκέρτσο, η οποία από τη μεριά του κύριου Σκέρτσο έγινε και με χαρακτηρισμούς, αλλά δεν πειράζει, τα ξεχνάμε όλα αυτά, είναι μέσα στον προεκλογικό πυρετό, που έλεγε ότι οι έμεσοι φόροι, λέει, αν αυξήσει του εμέσου φόρου ή αν του κρατήσει ψηλά, ευνοούνται, λέει, οι φτωχοί και όχι οι πλούσιοι. Το είπε γιατί... μια φορά και το μάζεψε αυτό. Τώρα αυτό δεν είναι πράγμα. Γιατί είχε προκαλέσει το ότι αλήθεια είναι αυτό. Έφτασε μετά ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα το σκεφτώ τη δεύτερη διετία. Τη δεύτερη διετία. Υπόθηκε μια μέρα και να το σκεφτώ. Αλλά σα πω κάτι όμω. Αν ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης δεν ξέρει την τετραγωνική ρίζα του 144, πέφτουμε όλα να τον φάμε. Το είπαμε τότε. Εδώ πέρα όμω. Κύριε Δονή, το είπαμε τότε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης υπόθηκε τη Καγέν. Ναι, λοιπόν. Ήταν λάθο. Γι' αυτό και δεν υπόθηκε ξανά. Ναι. Μία φορά υπόθηκε ένα πρωινό, δεν ξαναυπόθηκε. Μετά μαζεύτηκε. Εδώ όμω. Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένα έχει το δικαίωμα στο λάθο. Σημαίνει ότι φιλοσοφικά δεν έχουμε κάνει μια συζήτηση στη χώρα για το τι σημαίνει δίκαιη φορολογική πολιτική. Πάντω, δίκαιη φορολογική πολιτική αυτό δεν σημαίνει. Όπω επίση το ότι πήρε αναβολή η σύνδεση των POS. Με το φορολογικό σύστημα και πάει για αρχές του λόγους, 24. Λέει. Ναι, κοιτάξτε όμως, εδώ πέρα υπάρχουν, κάποια θέματα. Αλλά δεσμεύτηκε ο Υπουργός, τα οποία είναι επίγοντα. Δεσμεύτηκε για τις αρχές του νέου χρόνου. Να το δούμε. Όμως προσέξτε, αυτό δεν είναι άσχετο με το φαινόμενο ούτε της φοροδιαφυγής, ούτε της εσχροκέρδειας. Ξέρετε, όλα αυτά τα φαινόμενα συνδέονται μεταξύ τους. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν θέλω να γίνω ακριβώς. Σκόπιμα γίνεται αυτό, λέτε. Δεν είπα ότι γίνεται σκόπιμα. Λέω ότι η πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων, κύριε Ξενάκη. Και αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα.
Ναι. Δεν μπορεί να είναι άλλα θέματα προτεραιότητα. Δηλαδή, πώς θα πάρεις 5,5 δισεκατομμύρια μέσους φόρους, θα δώσεις ένα κομμάτι από αυτά, δηλαδή από τα χρήματα που έχεις πάρει από τους φτωχούς Έλληνες και θα τους πεις πάρτε τα ως φιλοδόρημα. Αυτό δεν είναι. Από το δικό σας την τσέπη. Από τη δική σας την τσέπη. Λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο θέματα, ένα πρακτικό και ένα φιλοσοφικό που σας το έδειξα στην αρχή. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ διαφορετική κουβέντα. Είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι η φορολογική πολιτική, το άλλο επίπεδο είναι η ακρίβεια και η σχροκέρδεια. Στο κομμάτι της φορολογικής πολιτικής θεωρώ ότι πολύ σωστά και στην προηγούμενη θητεία μειώσαμε όλους τους φορολογικούς συντελεστές. Και ήταν πολύ σημαντικό και υπάρχει και απόδοση και από τους άμεσους φόρους. Δηλαδή, ενώ μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, ήταν περισσότερα τα έσοδα και στους άμεσους φόρους από ότι ήταν προηγουμένως με λιγότερους φορολογικούς συντελεστές, γιατί υπήρχε μεγαλύτερη συμμόρφωση ή μεγαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Επί της αρχής, η κυβέρνηση, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, δεν της αρέσουν οι φόροι. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και βασική διαφορά που υπάρχει στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά. Τι λέμε εμείς για τους έμεσους φόρους? Επί της αρχής προφανώς οι έμεσοι φόροι. Κανείς δεν έχει πει ότι θέλουμε να υπάρχουν έμεσοι φόροι. Σε στιγμές όμως. Τα μακαρόνια τα θυμάστε. Μισό λεπτό. Τι σε είχε υποθεί εννοώ για τα στιγμές, μακαρόνια. Όπως και αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως, στους έμεσους φόρους τους πληρώνουν όλοι όσοι καταναλώνουν. Φτωχοί, πλούσιοι πληρώνουν έμεσους φόρους. Άρα προφανώς αναλογικά όσο καταναλώνει ο καθένας πληρώνει περισσότερους και η αδικία στους φτωχούς είναι ότι υπάρχουν προϊόντα που προφανώς θα τα καταναλώσουν όλοι. Αυτή είναι η αδικία που λέμε ότι οι έμεσοι φόροι πλήττονται και τα λέκα. Σε σχέση με το εισόδημά τους πολύ μεγαλύτερο. Ακούστε τώρα κάτι. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Επί της αρχής λοιπόν θα έλεγε κάποιος ότι ναι, πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Σε στιγμές όμως αύξησης του πληθωρισμού, το επιχείρησαν άλλες χώρες και τελικά η μείωση των φόρων αυτομάτως ήρθε και την κατάπιε η αύξηση του πληθωρισμού. Τι έχουμε επιλέξει εμείς για όσο ισχύει αυτό το φαινόμενο της αύξησης του πληθωρισμού? Και θα έρθουμε στο δεύτερο που είναι η εσχροκέρδεια. Λέμε από τους έμεσους φόρους, αντί να τους μειώσεις, οπότε με τη μείωση αυτών προφανώς ερχόμαστε και στους πιο ευάλωτους, όλοι πληρώνουν έμεσους φόρους, και τα μεσαία και τα ψηλά και τα χαμηλά. Στους πιο λοιπόν ευάλωτους που λέμε ότι είναι οι πιο χαμηλοί, αντί να κάνουμε μια οριζόντια μείωση που θα είχαν όφελος όλοι, πηγαίνουμε και ενισχύουμε κυρίως αυτά τα στρώματα. Θα συμφωνήσω όμως σε κάτι που υπόθηκε. Αυτό προφανώς δεν είναι μόνιμη πολιτική, ούτε πολιτική αντιμετώπιση συνολικά του φαινομένου. Είναι πολιτική τη στιγμή που έχει την έξαρση. Και ερχόμαστε στο δεύτερο σκέλος που λέτε της εσχροκέρδειας. Η έξαρση λοιπόν του πληθωρισμού και ειδικά στα τρόφιμα, γιατί λέμε στα τρόφιμα, γιατί εκεί πέρα είναι και τα πιο ευάλωτα στρώματα που πλήττονται. Δεν είναι τα είδη πολυτελείας που εκεί πέρα να έχεις και μια έξαρση, θα έλεγες είναι συγκεκριμένος ο κόσμος. Στα τρόφιμα είναι κατά βάση όλοι, άρα και όλα τα λαϊκά στρώματα, όλες οι οικογένειες που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό έχουμε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι αυτομάτως θα είχαμε ένα πληθωρισμό. Θα είχαμε ένα πληθωρισμό και λόγω του COVID που κόπηκε πάρα πολύ χρήμα και λόγω της κρίσης που υπήρχε στην Ουκρανία. Υπάρχει λοιπόν το εισαγόμενο κομμάτι που εκεί είναι λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Εκεί απλώς μπορούμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, και ένα κομμάτι που ενδεχομένως να είναι παθογένειες πια δικές μας. Δηλαδή, πέρα από το εισαγόμενο κομμάτι, παθογένειες. Θεωρώ λοιπόν, και τα στοιχεία τα έχει δώσει και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η ΝΥΝ, ότι και έλεγχοι έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα και συνεχώς γίνονται έλεγχοι και ειδικά αυτό το καλοκαίρι που πέρασε και σε πολλοί τουριστικούς προορισμούς που λέγανε ότι πάνε να γίνουν οι έλεγχοι προεκλογικά για τα μάτια του κόσμου συνεχίστηκαν συνολικά και ναι, εκεί πέρα πρέπει να έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Πάντως ο Υπουργός προηγουμένως δέχτηκε και κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήπια δεσμεύτηκε ενώπιον όλων ότι μέχρι τον επόμενο χρόνο, δεν διευκρίνησε ακριβώς πότε, αρχές του επόμενου χρόνου θα αλλάξει η αποτελεσματικότητα του κυνηγητού, ας το πω έτσι, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Μια στιγμή τώρα. Εγώ δέχομαι ως πολίτης, όχι απλά ως δημοσιογράφος, ότι το γεγονός των άμεσων και των έμεσων φόρων, όπως το ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, σε ένα βαθμό κρίθηκε στις εκλογές. Αυτό δεν τη δικαιώνει. Θα τη δικαιώσει μόνο εάν την επόμενη χρονιά αποδείξει ότι τώρα που πάει να ρίξει, έτσι ισχυρίστηκε ο Υπουργός, το βάρος στη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, έχει αποτέλεσμα. Γιατί το κεντρικό ζήτημα είναι η ανάπτυξη. Με ποιους όρους ανάπτυξη? Αδικώντας τους χαμηλότερους και τους μεσαίους? Εγώ θα σας πω κάτι που είναι και θέση προσωπική, το ξεκαθαρίζω. Ότι πέρα από τους ελέγχους, μιλάω κυρίως με τη δικηγορική μου ιδιότητα.
το κομμάτι της φοροδιαφυγής αντιμετωπίζεται όταν αυτός που συναλλάσσεται με κάποιον που δεν κόβει παραστατικό έχει όφελος να χρησιμοποιήσει σε κάτι το παραστατικό. Εκείνητα. Να σας πω κάτι, σας το λέω απλά να μην πω κάποιο άλλο επάγγελμα και φανεί αδικία. Έρχομαι στο επάγγελμα το δικό μου ως δικηγόρο. Όταν αυτή τη στιγμή, και θέλω να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, να το πω πολύ απλά, ακόμα και με τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που έχουμε, στα 1000 ευρώ που θα πάρει ο δικηγόρος, θα πληρώσει 1240 γιατί υπάρχει ΦΠΑ ο πολίτης και θα μείνουν 670 ευρώ στο δικηγόρο στην τσέπη. Καταλαβαίνετε ότι από το 670 ως το 1240 είναι ένα σημαντικό ποσό που αυτομάτως μπορεί κάποιος πολίτης να έχει κίνητρο να μην πάρει απόδειξη και ο δικηγόρος να μην κόψει. Αν αντιθέτως ο πολίτης αυτή την απόδειξη που έπαιρνε με κάποιον τρόπο μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει, ώστε να μειώσει. Άρα, εγώ θεωρώ ότι παράλληλα με τους ελέγχους που είναι σημαντικό και συμφωνούμε, θα πρέπει ειδικά στα επαγγέλματα που είναι πιο εύκολο να υπάρξει απευθείας συναλλαγή. Στο σούπερ μάρκετ, λόγου χάρη, μπορεί να υπάρχει όπως λέτε σχροκέρδη, αλλά φοροδιαφυγή δεν υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, γιατί όποιος πάει εκεί κόβεται από στα επαγγέλματα που είναι πιο προσωποπαγή και φεύγουν, θα μπορούσε να δοθεί ένα παραπάνω κίνητρο. Είστε κυβέρνηση πλέον στον πέμπτο χρόνο της θητείας σας. Βεβαίως, δεν υπάρχει. Και αυτά όλα είναι συμπεράσματα. Συμπεράσματα όμως είναι και η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η μείωση των εισφορών. Και είπατε πριν αν είμαστε ευχαριστημένοι με το πρώτο δίμηνο. Προφανώς το πρώτο δίμηνο αυτή τη στιγμή. Δεν είστε ευχαριστημένοι, φαντάζομαι. Εγώ θα σας πω, στο πρώτο δίμηνο η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει πέρα από τα καθημερινά που υπήρχαν πάντοτε δύο κομβικά θέματα. Το κομμάτι των πυρκαγιών που φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουμε στην πορεία και το σκέλος που υπήρχε με το απαράδεκτο φαινόμενο ότι πέρασαν οπαδοί και κυκλοφόρησαν ελεύθεροι και φτάσανε μέχρι την Αθήνα. Ναι, λέω, σίγουρα αυτά είναι περιστατικά τα οποία έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και όλο αυτό το κομμάτι προφανώς, εγώ θεωρώ ότι θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, οι προσπάθειες που έχουν γίνει και στο κομμάτι των εκενώσεων, υπάρχει μια σοβαρή πρόοδο συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν άλλα που πρέπει να γίνουν περισσότερα, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι κινείται τάχιστα και όταν βλέπει ότι κάπου πρέπει να διορθωθεί άμεσα κάτι, όπως έγινε και τώρα στο πρώτο δίμηνο, άμεσα το έκανε. Άρα έχουμε εμπιστοσύνη ότι γρήγορα θα έχουμε το βηματισμό τον οποίο θέλουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Είδα κάποια στοιχεία από τις εκαθαρίσεις των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Πάνω από τις μισές ήταν με επιστροφή. Ναι. Κανα 35% ήταν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Και υπήρχε ένα υπόλοιπο ποσοστό. 15%. Το οποίο είναι να πληρώσει. Ναι. Αυτό είναι αφύσικο. Είναι αφύσικο. Και πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Και το δεύτερο. Όπως είχε κάνει το λάθος ο κ. Κέρτσος που είπατε, έχει κάνει και ο κ. Τσίπρας ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το οποίο δεν θέλω να το πω γιατί το έκανε και ο κ. Κέρτσος δεν έκανε λάθος, ο κ. Είπα αυτό που είπαμε τελικά. Αφήστε το. Όχι, αυτό μην το δικαιολογείτε. Θέλει να πει ότι γυρνάμε πίσω τα χρήματα. Το άλλο λάθος αντίστοιχη σημασία ήταν που το είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και το έκανε και η κ. Αξιόγλου. Αλλά δεν θέλω επειδή το υπόψη. Δεν πειράζει, πες το. Ότι δεν μπορούσε να καταλάβει. Άλλο χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτό, λοιπόν, μισό λεπτό. Και στους άμεσους φόρους. Και το είπατε δύο φορές. Ότι χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, δεν μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα. Αν αυξάνεται το ΑΕΠ ή το διαθέσιμο εισόδημα ενός πολίτη, δεν είναι προφανές ότι θα αυξηθούν τα έσοδα, όταν οι φόροι είναι ίδιοι. Πάμε λίγο λοιπόν για να πούμε γιατί μπαίνουμε στα βαθιά. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης και τι είπαμε και τι είπε και η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Τσίπρας. Και τι λέω, να σας πω, να σας το εξηγήσω δηλαδή για να συζητήσουμε. Σε συνθήκες πληθωρισμού, οικονομία γνωρίζουμε, σε συνθήκες πληθωρισμού δεν χρειάζεται να αυξήσεις τους φορολογικούς συντελεστές για να πάρεις περισσότερα έσοδα από έμεσους φόρους. Σε συνθήκες πληθωρισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, κράτησε τους υψηλούς συντελεστές στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τους κράτησε εκεί που ήταν, με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτεί και την ακρίβεια και να πάρει έμεσους φόρους, 5,5-6 ειδήσεις υπολογίζαμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, οικονομικά ακριβώς έκανε αυτό το οποίο έπρεπε, το αντίθετο από αυτό που έπρεπε να κάνει. Ποιο ήταν, επειδή ακριβώς είχαμε πληθωρισμό υψηλό, να μειώσει τους συντελεστές για να κρατηθούν
ίδια τα έσοδα. Όχι για να έχει λιγότερα έσοδα από έμεσους φόρους. Όταν λοιπόν αυτό το τονίζαμε, αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω τώρα, στην αρχή μας λέγαν ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τους έμεσους φόρους, γιατί έρχομαι σε αυτά που λέγατε προηγουμένως και άκουγα. Ο ένας γιατί μας έφερε τα παραδείγματα με τα μακαρόνια. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Θυμάμαι. Ο άλλος, είπατε πριν για τον κύριο Σκέτσο. Ο κύριος Γεωργιάδης για τις Καγιέν. Ο κύριος Μητσοτάκης τα άλλα. Για να αποδεχθεί στο τέλος να αλλάξει όλη την επιχειρηματολογία και να πει θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στη δεύτερη διετία της τετραετίας, αν βγούμε, ο κ. Μητσοτάκης. Θυμίζω την ροή όλων των επιχειρημάτων. Από εκεί που μας λέγανε ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται, είπαν στην ουσία ότι αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Λέω λοιπόν, και απαντώ και μέσα με βάση αυτά, απαντώ και οικονομικά συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε στη θεωρία, τι ακριβώς λέμε, πώς λύνεται το πρόβλημα. Όταν ακριβώς έχεις μια φοροδιαφυγή εκεί που την έχεις, αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε προηγουμένως, εγώ τα πρώτα εννοώ, στοιχεία που αναφέρατε σε σχέση με τις δηλώσεις. Λέμε ακριβώς αυτό. Όταν αφήνεις αυτό το πράγμα να συνεχίζεται, να πω εγώ, να συνεχίζεται, να επεκτείνεται είναι η πραγματικότητα, αλλά να πω να συνεχίζεται, ουσιαστικά δεν αντλείς από άμεσους φόρους και αφήνεις να γίνεται αυτό το θέμα με τους έμεσους φόρους. Αυτό το πάρτι το οποίο έγινε και στη φοροδιαφυγή και στην άντληση εσόδων από τους. Που λέτε, το δοκίμασε ο Σάντσες. Στην Ισπανία. Όχι μόνο. Πολύ και πολύ άλλοι. Πώς δεν πέτυχε. Αυτό τώρα. Αυτό τώρα πραγματικά. Στον πληθωρισμό. Μια μεγάλη συζήτηση. Στον πληθωρισμό δεν πέτυχε. Δεν ήταν και τα στοιχεία. Δεν ήταν χαμηλό 2 ετών ο πληθωρισμός στην Ισπανία. Με συγχωρείτε. 36-23. Όχι, πάμε στα τρόφιμα. Κάτω από το στόχο τη εκδοτή. Για τα τρόφιμα. Στα τρόφιμα. Μην πάμε στην Ισπανία. Έχουμε την Ελλάδα. Υποχώρησε ο πληθωρισμός. Και στην Ελλάδα υποχώρησε ο πληθωρισμός. Δεν είναι θεωρητικά. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Λέω όμως ότι για παράδειγμα τη μείωση. Για να ολοκληρώσει αυτό που είπε ο κ. Ξενάκη. Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Αυτό που έλεγε προεκλογικά και τώρα το είπε και μετεκλογικά κάποια στιγμή η κυρία Γκάγκα, νομίζω ονομάζεται από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν υποψήφια. Όχι, ναι, λέτε υποψήφια. Τώρα τη διάβασα από χθες πάλι να λέει. Αυτό που το πήγε. Γιατί ήταν δική σας. Όχι, όχι, μιλάω. Όχι, πρόεδρος του Πρατηριούχων λέει. Α, ναι. Δεν θυμάμαι πώς. Μπορεί να κάνω λάθος στο επίθετο, δεν ξέρω. Ναι, πρόεδρος του Πρατηριούχων. Έτσι, ναι. Ναι, και ήταν και υποψήφια, λέω. Και τη μάζεψαν κάποια στιγμή, τώρα τα ξαναείπε πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή, τι εννοώ. Τι λένε όλοι στην αγορά. Ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα που δεν μειώνεται, ουσιαστικά βοηθά και την σκροκέρδεια με αυτό το οποίο συμβαίνει. Να πω για τους τηλεθεατές μας ότι αυτό που πληρώνουν τα 2 ευρώ στο πρατήριο, το περισσότερο είναι φόροι. Καλά, αυτό πάντα ήταν όμως έτσι. Ναι, αλλά όταν είναι 2 ευρώ, κάτι κάνεις. Προσπαθείς να μειώσεις το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το ξέρουμε 30 χρόνια. Να μειώσουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο ειδικό φόρο αυτό ο σταθερό μόνο είναι 70 λεπτά. Δημήτρη, εμείς επιλέγαμε να καταλάβουμε, επιλέγαμε να παίρνουμε αυτά τα έσοδα και να τα επιστρέφουμε σε αυτού που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το οποίο αυτό με συγχωρείτε δεν μετράει στην αφομοίωση του πληθωρισμού. Αλλά ο κόσμος που είχε ανάγκη έπαιρνε τα market pass, έπαιρνε τα fuel pass, έπαιρνε τις δυνατότητες που του παίρνετε 10 και του μισθεύετε 3. Είπατε ποια είναι η υποδοτική διαφορά. Δεν είπατε και εσείς. Όχι, δεν είπατε. Αυτό είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Μην το κουράζουμε. Άλλο να πούμε ότι αν αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο το ότι έρχεται. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Είπα και στον κύριο Υπουργό πριν τι γίνεται για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας που παίρνει πολλές παραμέτρους, υπάρχουν συγκρούσεις. Και λέω λοιπόν, λέει ο κύριος Στεφαρόπουλος ή και ο κύριος Δοδονής. Και σωστά τώρα την πλευρά τους, ότι η μείωση του ειδικού φόρου κτλ. Θέλει όμως ένα συνολικό κοκτέιλ πολιτικής η σημερινή πραγματικότητα. Και εκεί εγώ θέλω να πω από τη δική μου την πλευρά ότι από ό,τι φάνηκε. Αυτό το κατά κάποιο τρόπο αφήνουμε λίγο τα πράγματα στην οικονομία που έκανε η Νέα Δημοκρατία έπαιξε ρόλο. Έπαιξε πολιτικό ρόλο. Άφησε το. Ποιο πράγμα άφησε? Το θέμα της διαφάνειας που λέει τώρα θα το κυνηγήσει, το θέμα του ελέγχου και το θέμα της αποτελεσματικότητας. Περισσότερους ελέγχους αυτή την τραετία. Όχι, όχι, όχι. Θα απαντήσετε, πιστεύω ότι θα τελειώσει. Θα το δούμε. Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός είπε ότι είναι το στοίχημα αυτή τη περίοδου. Και εκεί επάνω. Τι εννοείται ότι έπαιξε πολιτικό ρόλο για να ξέρω τι να σου. Επειδή είπατε πριν μια λέξη ότι δεν ήταν ακριβώς σκοπιμότητα, εγώ λέω οι πολιτικές στοχεύσεις. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν η πολιτική στόχευση τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τα παίρνει με του έμεσου φόρου. Δεν έγινε από πολλά. Δεν έγινε από πολλά. Στου άμεσου αυξήθηκε, λέμε αυτό, μειώσαμε του πολιτικού. Και αυξήθηκαν τα έσοδα από του άμεσου. Όχι από του έμεσου. Και από του έμεσου. Αλλά και από του άμεσου αυξήθηκαν τα έσοδα. Μια κουβέντα μου επιτρέπετε μόνο σε σχέση. Ότι με συγχωρείτε, κύριε Ξενάκη, ότι ο εισαγωγικό φόρο από το 22% πήγε στο 9%.
Ήταν για τους πλούσιους ή για τους φτωχούς. Όμως εδώ ότι το 15% μόνο θα πληρώσει φέτος την εφορία και το 85% αλλά από αυτούς που θα πλήρωναν, κύριε Ξενάκη, λοιπόν, κάποιος που θα ξεκινούσε με 22 εντάξει, και θα είχε 10.000 εισόδημα, πάει στο 9. Θετικό, okay. Θετικό. Πρέπει τη συζήτηση λοιπόν για τη δίκη φορολογική πολιτική να κάνουμε μια φορά την εξοδικά. Παρακαλώ, κύριε Δονή. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εδώ είναι και τέλος καλοκαιριού, αρχές της νέας σεζόν. Μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση που να έχει ένα βάθος. Και είναι και περίοδος πολύ μεγάλου ζοριού για την κοινωνία. Δηλαδή, ίσως είναι πιο ζώρικη περίοδος της κοινωνίας. Αλλά όσο πιο βάθος έχει συζήτηση, τόσο πιο χρήσιμη είναι εν τέλει για τον κόσμο και την καθημερινότητά του. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Δηλαδή, ότι είναι ένα θέμα προτεραιοτήτων. Και είναι και ένα θέμα και αν το βλέπεις σε βάθος χρόνου. Ταξικό προτεραιότητα, δηλαδή θέλετε να πείτε. Θα σας πω κάτι τώρα. Αυτή η όρη, η μαρξιστική. Και εσείς τα λέγατε αυτά. Όχι προεκλογικά, και εσείς τα λέγατε. Πολλές φορές εγκλωβίζουμε. Βοηθάτε πέντε πλούσιους. Αν πρέπει να κάνουμε αυτή την ανάλυση, αν πρέπει να κάνουμε την άλλη. Τα πράγματα είναι απλά. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Λέει η κυβέρνηση. Θα σου πω ποια είναι η λογική της. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια διαρθρωτική αλλαγή όπως είναι το να μειώσω, ξέρω εγώ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και αναλλαστική ζήτηση στην ουσία. Γιατί αυτό μπορεί να μειωθεί, όπως πράγματι θα μειωθεί, τώρα δεν ακούω τα άλλα επιχειρήματα ότι απορροφάτε επειδή είναι περίοδος πληθωρισμού, σας έδωσα και το παράδειγμα της Ισπανίας, αλλά μην ανοίγουμε τη συζήτηση. Αλλά δεν θα φαίνεται σαν να τα δίνω εγώ. Η κυβέρνηση τι θέλει. Θα δίνω λιγότερα από αυτά που, παίρνει, που δίνει ο κόσμος πολύ περισσότερα. Δηλαδή θα δίνω ο κόσμος 5,5 εκατομμύρια, θα δίνω εγώ ένα κομμάτι αυτού και θα φαίνεται ότι τα δίνω στο χέρι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια στόχευση η οποία είναι βαθιά μικροπολιτική και δεν είναι και διαρθρωτική. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε για να ανακουφίσει. Για να μην πω ότι είναι και έξω από μια οικονομική λογική, γιατί ξέρετε κύριε Πλεύρη ότι στην ουσία δίνεις μια ασπιρίνη η οποία παρατείνει το πρόβλημα και πετάει το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Έτσι, για να το πάμε από πλευρά οικονομική θεωρία. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Ότι το ένα φαίνεται και είναι λιγότερο, το άλλο δεν φαίνεται να στο δίνει η κυβέρνηση ευθέως, γιατί μειώνει τον έναν έμεσο φόρο. Δεν δίνει κάτι και φοβάται ότι δεν θα φανεί. Μια και προσπαθούμε να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή ουσιαστική ζήτηση. Ουσιαστική. Και ο καθένας καταλαβαίνει ότι έχει την οπτική του. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Εάν το κάνει η κυβέρνηση αυτό που λέει έτσι όπως το κάνει. Αυτό τα λεφτά που περισσεύουν, τα βάζει στην τσέπη. Γιατί δημιουργείται ένα κενό. Δημιουργείται ένα δημοσιονομικό κενό. Ένα ερώτημα. Δεύτερο θέμα. Δεν είναι κενό. Το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς λέει. Λέει ότι υπάρχει ένα επιπλέον κέρδος. Αν περισσεύουν λεφτά από τα φορολογικά. Αυτό δεν είναι ερώτημα σε μένα όμως. Είστε λίγο πλέον. Όχι. Θα δίνουμε πίσω. Μα δεν τα δίνετε. Αυτό δεν μιλάμε. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά τα οποία δεν δίνονται. Και είναι πλεονάζοντα σε σχέση με αυτά τα οποία προκύπτουν από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Τι γίνονται αυτά τα λεφτά. Αυτό... Και προσέξτε, όταν, ας πούμε, και μας το είπε ο κ. Χατζηδάκης προηγουμένως, εισπράχθηκαν από τις εταιρείες το 90%, έχουν μπει στα ταμεία. Δεν εισπράχθηκαν. Γιατί γίνανε δηλώσεις. Υπάρχει μια διάκριση παραγωγών και λέτε για την ενέργεια. Για τα δηληστήρια. Για τα δηληστήρια. Και για τις εταιρείες. Για τα δηληστήρια 33%. Ο νόμος δεν είναι 90%. Το 90%. Το 90% για τα παραπάνω στις εταιρείες. Είναι το πλαφόν αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δεν είναι το 90% που δεν το έχει πάρει. Εκείνο που νομοθέτησε. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας διακόψω. Άρα πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Προσέξτε. Η ουσία καταρχάς. Και ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε να είναι αρεστεί και να δίνει. Μα ίσα ίσα. Ένα-ένα και θέλω να σας απαντήσω συνολικά. Δεν ξέρω αν μπερδεύω την σειρά της συζήτησης. Αλλά πρώτο ζήτημα. Καταρχάς σε σχέση με την ενέργεια, με την φορολόγηση των εταιριών ενέργειας. Υπάρχει μια διάκριση παραγωγών και προμηθευτών. Όπως καταλαβαίνετε, σκοπεί πως πηγαίνουμε στην πρώτη κατηγορία, αφήνοντας τη δεύτερη που ακόμα είναι σε κρεμότητα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο μένει να φανεί. Και πρέπει να τον... Όχι σε κρεμότητα. Επειδή είναι πάρα πολύ καιρό σε διαδικασία, ας το πούμε εκκρεμότητα, γιατί κάτι το οποίο κρατάει πολύ δεν είναι προσωρινό, είναι παντοτινό. Δεύτερο ζήτημα. Κάτι το οποίο παραμένει σταθερό. Δεύτερο ζήτημα. Δεν κινείται. Επιμένω ότι η λογική αυτή της κυβέρνησης να παίρνει 5,5, να δίνει ένα ή δύο και αυτό να φαίνεται κάπως, είναι μια βαθιά εκλογική σε πρώτο στάδιο σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου, έτσι, και σε δεύτερο στάδιο μικροπολιτική λογική. Από εκεί πέρα η συζήτηση είναι ευρύτερη και έχει να κάνει με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Γιατί εμένα και εμάς η αίσθησή μας είναι ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται. Έχουμε σπάσει το φράγμα των 320 εκατομμυρίων σχέση με το χρέος, έχουμε 40 δισεκατομμύρια πρόσθετο χρέος, έχουμε πάρα πολλά θέματα.
Άρα, μην πάμε να βλέπουμε ένα κομμάτι και να λέμε τα υπόλοιπα τι γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Μα και εδώ. Να σου πω κάτι. Μπορώ να το περάσω. Okay, εγώ θα ήθελα την απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Ζωδωνής μας κατηγορεί κάτι που είναι αντιθέτως. Δεν σας κατηγορώ. Επιχείρημα υπέρ μας. Προεκλογικά, ναι. Προεκλογικά ή και μετεκλογικά. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο που θα είχε ευνοηθεί. Δηλαδή αυτό που μας λέει ο κ. Ζωδωνής, τι μας λέει ο κ. Ζωδωνής, ότι προτιμάτε να παίρνετε παραπάνω από τους εμεσόρους και να τις επιδόματα. Ναι, αλλά επιστρέφω σε πολύ συγκεκριμένο κόσμο. Δεν επιστρέφω συνολικά σε όλων. Ενώ αντιθέτως η μείωση θα αφορούσε όλους. Άρα μεγαλύτερο ακροατήριο θα είχε ευνοηθεί από μια μείωση. Πάμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό εδώ το κράτος υπάρχει με τα φορολογικά έσοδα. Αμέσων και εμέσων φόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν μειώσεις το οποιοδήποτε έσοδο, θα πρέπει να δεις τι απώλεια δημοσιονομική έχεις. Αυτό το οποίο εμείς επιλέξαμε είναι να μειώσουμε στους άμεσους φόρους που αφορούσαν και στους φτωχούς άμεσα και επειδή υπήρχε αυτή η αύξηση του πληθωρισμού, στους έμεσους φόρους τα υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται να τα επιστρέφουμε σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό δεν είναι η κανονικότητα. Αλλά σε συνθήκες κρίσης θεωρούμε ότι είχε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την οριζόντια μείωση που θα την κορπονόταν με τον ίδιο τρόπο και ο φτωχός και ο πλούσιος. Μια ανταπάντηση. Κάτι μια ανταπάντηση. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες, εγώ συμφωνώ ότι όλοι οι φορολογικοί συντελέστες θα πρέπει να είναι μειωμένοι. Αυτή δεν ισχύει στη βάση της κεντροδεξιάς. Αλλά σε στιγμές κρίσης το να μειώσεις φόρους, άμα τα 5,5 δις γίνουν 4. Θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο κενό. Κύριε Πλευρή, μισό λεπτό. Κύριε Δονή, δεν θα κάνω τοποθέτηση. Αλλά για να συνοηθούμε λίγο. Όχι, για να συνοηθούμε λίγο. 5,5 δις πήρε παραπάνω το ένα έτος από το προηγούμενο. Δεν πρόκειται γιατί έχασε κάτι. Δηλαδή, αν πήγαινε 5,5-4,5, θα έπαιρνε παραπάνω 4,5 δις από το προηγούμενο της Νέας Δημοκρατίας. Το προηγούμενο συγκρίσιμο είναι όταν ήταν. Για τους έμεσους σας μιλάω. Δηλαδή, δεν μιλάω να χαθεί ένα δις. Να παίρνατε 5,5 παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι περιστρέφεται λίγο στην ουσία όλη η κουβέντα. Και εδώ είναι μιλάμε για το τώρα. Ναι, για το τώρα. Θέσαμε κάποια πραγματικότητα. Ακριβώς. Θέσαμε κάποια θέματα προεκλογικά. Εγώ παρατηρώ ότι, και το λέω καλόπιστα, δεν ακούει η κυβέρνηση την αντιπολίτευση, ούτε ακούει μια καλόπιστη κριτική που μπορεί να προέρχεται από δημοσιογράφους, από έχοντες δημόσιο λόγο και συνεχίζει τα ίδια. Και αυτό φαίνεται και στις φωτιές και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας ευρύτερα και στην δημόσια τάξη παντού. Νομίζω ότι εμείς τα λέμε αυτά γιατί είμαστε κάτι πιο κακοί άνθρωποι που ζηλεύουμε την επιτυχία μιας υπερεπιτυχημένης κυβέρνησης. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ξαναέρχομαι όμως στο ζήτημα αυτό που θίξατε, κύριε Πλεύρη, και ξαναλέω. Αν, ας πούμε ότι έχουμε αυτά τα 5,5 δισεκατομμύρια μέσους φόρους, αν αυτά τα ελαφρύναμε στο επίπεδο της... Εγώ παίρνω την παραδοχή, την αντίθεση του κ. Παπαναγιώτου, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με όσα παίρνει παραπάνω τα δίνει. Που δεν είναι έτσι, δίνει λιγότερα και σας το εξήγησα στην αρχή, ας πούμε, πόσα παίρνει τα δίνει. Είναι το ίδιο να μην βάζεις κάποιον να δώσει κάτι στον έμεσο φόρο που μετράει στο σύνολο της τιμής και να μειωθεί η τιμή του προϊόντος και το ίδιο τα δώσει στο χέρι ως πας. Εδώ πέρα είναι μια μικροπολιτική και εκλογική λογική που λέει πάρε. Αλλά εμείς τι αναδεικνύουμε, ότι αυτό το πάρε που λέμε στον πολίτη είναι ένα πάρε που δεν είναι από λεφτά της κυβέρνησης, είναι από λεφτά του, τα οποία το έχει πάρει ως παραπάνω εμέσους φόρους. Αυτό αναδεικνύουμε ως ζήτημα. Και προσέξτε, ναι, αυτό τώρα το πάμε σε επίπεδο οικονομικής λογικής, ξαναλέω, σπρώχνει τη συζήτηση παραπέρα, συνεχίζει αυτό το ράλι των τιμών, ξαναδημιουργεί το πρόβλημα, ενώ αν μείωνες τους εμέσους φόρους, αν μείωνες δηλαδή τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης λοιπόν, και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μπορούσε να ανασχεθεί η περαιτέρω πορεία του πληθωρισμού. Ξέρετε ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ, τι μέρος της μείωσης φτάνει στον καταναλωτή και δεν απορροφάται και γίνεται κέντρος. Αυτό είναι θέμα των ελέγχων. Τώρα αυτό είναι θέμα και των ελέγχων. Εσχολείται. Παρεμβαίνει και στον παράπλο και έχει ένα επιχείρημα. Εδώ είναι σαν να λέμε ότι εμείς δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ούτε σκοπεύουμε να αποκτήσουμε. Για τον Γενάρη του 24 και αν θα ασχοληθούμε ακόμα και με τις ταμιακές και τα πώς. Και γι' αυτό, επειδή δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα δομικό πρόβλημα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την πολιτική, την επιδοματική με τα λεφτά των φορολογουμένων. Λοιπόν, ούτε ή άλλω, ούτε ή άλλω, ξέρουμε όλοι καλά και δεν είναι θέμα διαφοράς πολιτικής. Ότι η χώρα χρεοκόπησε πριν μερικά χρόνια. Μπράβο. Δεν θέλω να επαναφέρω το πράγμα του στην προτεραιότητα. Γιατί χρεοκόπησε, γιατί δεν αξιολογούσε σωστά τα όσα λίγα έσοδα μία αντιμετωπίζοντα τη φοροδιαφυγή ή από την άλλη μεριά. Να πω μια κουβέντα. Θέλω χωρίς σχόλια από του άλλου δύο, γιατί έχω πιεστεί στον χρόνο και έχω πολλά τηλεφωνήματα.
Είστε ευχαριστημένος δύο μήνες μετά κυβερνητικός βουλευτής από την κυβέρνηση αυτών των δύο μηνών και από τα θέματα που αντιμετώπισε και το πώς τα αντιμετώπισε? Τι εικόνα εισπράττει από τον κόσμο? Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα στο σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Στο κομμάτι των πυρκαγιών, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το διάστημα έχει γίνει μια σοβαρή πρόοδος που δεν πρέπει να υποτιμάται. Στο κομμάτι της εκένωσης που δεν είναι μόνο. Αν ανοίξουμε τις πυρκαγιές, θα μιλήσουμε όμως όλοι. Να πούμε για το πόδι. Πολύ γρήγορα, μια εκτίμηση. Γιατί αυτό που συνέβη με τις πυρκαγιές. Που δεν είναι μόνο το 112, είναι και η διαδικασία να είναι στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική. Αυτό είναι σημαντικό, δεν μπορούμε να το υποτιμούμε. Από την άλλη, έγινε προσπάθεια και με την ενίσχυση των μέσων. Τα στοιχεία του Εθνικού Αστελεσκοπίου των επιστημόνων λένε άλλα πράγματα σήμερα. Πάμε σε πτυτικά μέσα. Αλλά φαίνεται ότι έχει να γίνει πολύ μεγαλύτερη δουλειά που δεν έχουμε καταφέρει να την ολοκληρώσουμε και να γίνει στο κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών. Και σίγουρα, επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω με ειλικρίνεια, είναι λογικό οι τηλεθεατές που μας ακούνε να λένε πώς μπορεί 10 μέρες να καίγεται ο Εύρος. Είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά που υπήρχε συνολικά των τελευταίων ετών σε όλη την Ευρώπη. Εμείς ακούμε αυτές τις φωνές, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε. Είχε πυρκαγιές με πολλούς νεκρούς. Φυσικά, το ξέρω. Τεράστιο, το ψάχνει. Ένα μίλημα λοιπόν. Άρα έρχομαι και λέω. Άρα δεν υποτιμούμε όμως το γεγονός ότι η διαδικασία. Οι επιστήμονες λένε, κύριε Πλεύρη, ότι με τις μισές πυρκαγιές τριπλασιάστηκαν οι καμένες εκτάσεις. Με τις μισές πυρκαγιές τριπλασιάστηκαν οι καμένες εκτάσεις. Οι μισές πυρκαγιές, πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε. Δεν πιστεύω να τα αμφισβητήσετε κι εσείς. Εγώ δεν αμφισβητώ ποτέ στοιχεία επιστημόνων. Αυτό είναι θετικό, γιατί υπάρχουν και υπουργοί που τα αμφισβητούν. Τι λένε, όπως φαίνεται. Οι πυρκαγιές μπορεί να ήταν πολύ χειρότερες από τις άλλες. Δεν είναι αριθμητικό το μέρος. Οι εκτάσεις που κάηκαν, κύριε Θεοχαρόπουλε, πραγματικά πρέπει να εξεταστεί και να δούμε ειδικά αυτές που είναι βασικές. Γιατί καίγονται τόσα πολλά στην χώρα. Λοιπόν, γιατί καίγονται τόσα πολλά. Εγώ δεν μπορώ επιχειρησιακά να ξέρω να σας πω τι μπορεί να κάνει, αλλά δεν υποτιμούμε το ότι σώζονται πολύ περισσότερες ανθρώπινες ζωές χάρη στους μηχανισμούς εκενώσεων που υπάρχουν. Δεν το υποτιμούμε. Όμως αυτό πρέπει να είναι η αρχή της συζήτησης ή να μην αναφέρετε καν. Γιατί θα έπρεπε να είναι ανακεκτημένο. Και να βγαίνουμε στο παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, τρία ζητήματα. Ποια είναι τρία κρίσιμα θέματα? Είναι η υγεία, τα νοσοκομεία, ο στρατός και η πολιτιστική κληρονομιά. Λοιπόν, κινδύνευσαν και τα τρία. Το ένα δε με την στρατιωτική βάση στη Μαγνησία, είδατε τι έγινε. Λοιπόν, με το στρατιωτικό υλικό. Στην Μαγνησία έγινε αυτό. Στην Αλεξανδρούπολη, με το νοσοκομείο, βλέπουμε να βάζουν τώρα τους ανθρώπους σε κατάσταση νοσηλευόμενη στο πλοίο. Τρίτον, Όσιος Λουκάς. Εκτύχης γλίτωσε ο Όσιος Λουκάς. Ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έτσι, εγώ μίλησα και με τον Δήμαρχο. Είναι απίστευτο. Εκτύχης γλίτωσε. Άρα τι λέτε? Άρα λοιπόν εδώ πέρα είμαστε μια χώρα που είναι ανοχήρωτη στο επίπεδο. Και άρα ίσως θα έπρεπε να μην πούμε στις αρχές Ιουνίου ότι όλα είναι προετοιμασμένα και δεν κινδυνεύουμε, έτσι. Κοιτάξτε. Θα σα πω και κάτι. 7 Ιουλίου πήγε ο κ. Δράκος Μητσοτάκης όμως και είπε ότι είμαστε καλύτερα. Στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Θα τα πούμε την Πέμπτη, πιστεύω αυτά. Θα είναι ενδιαφέρουσα. Μια τελευταία παρατήρηση. Συζήτηση προϊστορία. Πάντα ξεκινάμε μετρώντα. Στην πολιτική πάντα πρέπει να ξεκινάμε μετρώντα. Εγώ ανέβασα την προηγούμενη στις 23 Αυγούστου το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών. Έτσι. Δείτε εκεί πέρα να δείτε τα χάλια μας. Λοιπόν, μια κουβέντα πάμε και κλείσαμε. 1,2% της επικράτησης είχε. Και επίσης τώρα έχουν καεί 1,3 εκατομμύρια. 1,3 εκατομμύρια είναι το περισσότερο από όλες τις χώρες μεσογειακές. Δηλαδή έχουμε ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Αν όλα είχαν πάει καλά, δεν θα σχεδίαζε η κυβέρνηση πώς θα αλλάξει την πολιτική της. Ένα. Δύο. Δικαιώθηκε απολύτως το δόγμα πρώτα η ανθρώπινη ζωή. Και τρία, η πολιτική των είχαμε εκενώσεων... Είχαμε 20 νεκρούς, είχαμε τότε. Το λέω απλώς για τους συνανθρώπους. Να τους μετρήσουμε. Όχι, το λέω για τους συνανθρώπους. Σωστό, ελάτε τώρα. Το λέμε ότι απλώς σώζονται περισσότερα. Γιατί το λέω, κύριε Παναγιώτη, ξέρετε γιατί το λέω. Όχι για εσάς, το λέω για τον κόσμο, ότι είναι η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία. Ξέρω γιατί το λέω. Ξέρω γιατί το λέω. Τις πυρκαγιές, το ότι είχαμε τους νεκρούς που είχαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερους. Και όταν μια επιχείρηση εκένωσης 20.000 ανθρώπων ή το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης που είπατε, έχει μια ανάγνωση. Πήγε να καεί
και φτιάχνει ένα πλωτό νοσοκομείο. Ναι, αλλά. Μεταφέρει κανένα άδειο. Ξέρετε τι θέλω να πω. Ότι είναι πολύ ωραία πώ εκενώνουμε τη στιγμή που έχουμε αποτύχει. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε δουλειά. Γιατί είναι καθαρά μεταφέρει. Και να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο οι εκενώσει. Αυτό νομίζω να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε ότι μοναδικό εργαλείο οι εκενώσει χωρί πρόληψη. Δεν μπορεί να είναι μοναδικό εργαλείο. Γιατί αν είναι μοναδικό εργαλείο. Αν είναι μοναδικό, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στις καμένες εκτάσεις. Δημήτρη, το γεγονός ότι μόνο από χτες στον Εύρο βρίσκονται περίπου 500 πυροσβέστες, ενώ πριν από τρεις μέρες ήταν κάτω από 300, κάτι λέει. Και το λέω μόνο να γίνω πρακτικά. Πάω να πει ότι ζητήματα σχεδιασμού, συντονισμού, κινητοποίησης υπήρξαν. Γι' αυτό κάνει και σύσκεψη αύριο η κυβέρνηση. Καθυστερημένα να δει το ζήτημα. Καθυστερημένα θα κάνει και την κουβέντα, αλλά θα την ακούσουμε ως πολίτες την Πέμπτη. Ήσασταν μαζί μας και τους τρεις και σε έναν Μπάμπη που ήσασταν εδώ για το σχολιασμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σας περιμένουμε συντόμως ξανά. Υγεία και καλή συνέχεια. Εδώ παρέα μου στα τηλεφωνήματα του κόσμου. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της εκπομπής, που είναι το δικό σας κομμάτι, των δικών σας παρεμβάσεων των τηλεφωνικών. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα, όσα προλάβουμε όπως θα βγάλουμε. Το πρώτο για αυτή την ημέρα και για αυτή τη χρονιά, τη σεζόν, ο κύριος Θανάσης από τα Καλύβια. Καλησπέρα σας. Για να δούμε, θα ευτυχίσουμε να τον έχουμε τον κύριο Θανάση. Ο κύριος Θανάσης από τα Καλύβια μας ακούει. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, σας ακούμε. Έχουμε θέμα, δεν μας ακούει προφανώς. Πέτε μου. Παρακαλώ, εσείς τηλεφωνήσατε, να σας ακούσουμε τι θέλετε να μας πείτε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε όλο το πάνελ εκεί υπάρχουν πολλά πρόσωπα, εντάξει. Να είστε όλοι καλά. Αυτή η εκπομπή είναι περίφημη εκπομπή, να είστε συγχαρητήρια πάρα πολλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι 88 χρονών. Δούλεψα παραπάνω από 50 χρόνια, ένσημα, είχα τα μισά ΤΕΒΕ και τα μισά ΙΚΑ. Mm-hmm. Να φανταστείτε ΤΕΒΕ, είχα δικαιούμαι ολόκληρη σύνταξη. Και επειδή τα τελευταία χρόνια είχα δούλευα στην ΕΑΒ, στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, βγήκα με τα βαρέα. Mm-hmm. Στα 60 μου λοιπόν με καλέσανε να πάω να πάρω σύνταξη. Mm-hmm. Και λέω, πάω, ρωτάω τι θα πάρω και μου λένε, ξέρεις, να πούμε το ΤΕΒΕ, δεν μπορεί να πάρεις τώρα, θα το πάρεις σε 5 χρόνια ή 6, δεν θυμάμαι πόσα μου λέγανε. Ναι. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τώρα βγαίνω σύνταξη, έχω προβλήματα, είμαι οικογενειάρχης, η γυναίκα μου έχει καρκίνο, πεθαίνει και έχω γυναίκα στο σπίτι και πληρώνω 700 ευρώ το μήνα στη γυναίκα. Μάλιστα, για πέστε μας. Δεν θέλουμε να φάμε κι εμείς, έχω και δύο παιδιά. Λοιπόν μου λέτε υπάρχει νόμος. Ποιος τον έκανε αυτόν τον νόμο, τον παράνομο νόμο. Λέει, τι ψάχνεις να βρεις μου, λέει υπάρχει νόμος. Τώρα κύριε Θανάση, συγγνώμη για να προχωρήσουμε λίγο, είστε 88 ετών. Τι σύνταξη παίρνετε τώρα, από πού? Παίρνω από το ΙΚΑ. Μόνο. Και είχα και 15 χρόνια στην ΕΑΒ, παίρνω και μια κάτι λίγα βαρέα. Μάλιστα. Και παίρνω γύρω στα 9 εκατοστάρικα το μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάτια. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα λεφτά που πλήρωσα στο ΤΕΒΕ τόσα χρόνια. Χαθήκανε. Τι θα πει, χαθήκανε. Δεν δικαιούμαι τίποτα. Όχι, ενώ προφανώς τα δικαιούσαστε, αλλά είναι προφανώς μέσα στα χρήματα αυτά τα οποία κοπήκανε όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών, κύριε Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν μου δώσατε τα λεφτά μου πίσω, αφού δεν μου δίνουν τη συντάξη. Πολύ δικαιολογημένο το ερώτημά σας. Μακάρι να μπορούσαμε να σας το απαντήσουμε. Το είπατε δημοσίως, ακούγεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας τις επόμενες μέρες θα είναι μαζί μας εδώ στην παρέα μας, μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ένα από τα ερωτήματα που μπορούμε να του βάλουμε είναι και αυτό για τα χρήματα που έχει χάσει τόσος κόσμος με τις περικοπές των συντάξεων, Δημήτρη, τα τελευταία 10-12 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γρηγόρη από το Εγάλιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Καλή χρονιά. Επίσης. Να είσαστε καλά. Και εσείς το ίδιο, ακούμε. Προχθές ήρθα την Κυριακή το πρωί από την Εδιψώ. Ναι. Και πέρασα απέναντι στην Αρκίτσα και πήρα την Εθνική Οδό για Αθήνα. Ναι. Και πήγαινα με 160 χιλιόμετρα. Σε
κάποιο σημείο έχουν κάνει ένα άνοιγμα και είναι δύο περιπολικά στημένα. Και με σταματήσανε και σταμάτησαν. Λέω, γιατί με σταματάτε, δηλαδή πήγαινε με 160 χιλιόμετρα. Μάλιστα, κύριε, λέω, πήγαινα. Και αυτοί που περνάνε τώρα από πόσα πάνε, κύριε, του λέω. Με 200. Έχετε φτιάξει αυτό εδώ το κήπο για να στείνετε και να γράφετε τον κόσμο. Ναι. Έχετε τρία μπλοκ εδώ, του λέω, και έχετε γράψει τα 2,5. Μόλις θα γεμίσει τα 3, τελειώνετε. Εκτός αυτού, στην ελληνική επικράτεια και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν αυτοκίνητα που πάνε με 200 χιλιόμετρα. Ναι. Εμπάς και αυτή τη στιγμή, αφού θέλουν στην Ελλάδα να υπάρχουν νόμοι και τάξη, να βάλουν, εγώ έχετε δει πουθενά πάνω από 120 χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι 130, παραπάνω απαγορεύεται όμως. Και παραπάνω απαγορεύεται, μάλιστα. Σωστά. Γιατί βγάζουν αυτοκίνητα που πάνε με 240. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Γρηγόρη. Συγγνώμη. Να φέρουν αυτοκίνητα μέχρι 130 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, τώρα εγώ δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά υπάρχουν. Όχι. Το πόδι, το πόδι στον γκάζι, το πάτε όσο θέλετε. Θέλω να πω. Φίλε, κύριε Ξενάκη. Ναι. Το θέμα είναι. Δεν έπρεπε. Πρακτικό. Πάντως, να συμφωνήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ το τηλεφώνημα ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε 160 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε και δρόμους τέτοιους που να εξυπηρετούν αυτοκίνητα για 160 χιλιόμετρα. Και να συμφωνήσουμε επίσης ότι καλό θα ήταν, όπως σταμάτησαν εσάς και σας γράψαν προφανώς, και δεν ξέρω τι άλλο σας κάνανε, γιατί είναι πολύ ψηλή η ταχύτητα αυτή, θα έπρεπε να γίνει και με όλους τους υπόλοιπους. Δυστυχώς τέτοιοι έλεγχοι δεν γίνονται. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι επειδή τα αυτοκίνητα μπορούν να φτάνουν και τα 300 χιλιόμετρα, δεν πάει να κυκλοφορούμε με αυτές τις ταχύτητες. Ακόμα και στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους που έχουμε πια εδώ στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ζητάμε όλοι κάπως να γίνεται η προσπάθεια να είμαστε συνεπείς και η έλεγχη όσο γίνεται περισσότερη σε όλα. Έτσι, να συμφωνήσω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντώνη τον Κορυδαλό. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Πέστε μας. Έχω στενοχώρια, θα φύγω για Κρήτη και δεν ακούω την εκπομπή στην Κρήτη. Μεσολαβήσετε μέσω Sky, μέσω να ακούγεται το κανάλι αυτό στην Κρήτη. Γιατί ακούγεται το Κόντρ και δεν ακούγεται το Blue Sky. Μπορείτε να πω το εξής. Μπορείτε να μας βλέπετε στην Nova και μπορείτε να μας βλέπετε διαδικτυακά μέσω του διαδικτύου και στην τηλεόραση με Smart TV. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο σταθμός είναι περιφερειακός. Αλλά στην Nova μεταδίδεται παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον, και μέσω του διαδικτύου και μέσω των Smart TV των έξυπνων τηλεοράσεων που πια έχουν κατακλείσει την αγορά, να μας βλέπετε από εκεί. Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ. Μακάρι να υπήρχε και άλλος τρόπος, αλλά δεν υπάρχει. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Είχα να έχω ένα αγρόκτημα Κρήτη και μου έχουν πάρει και τους στήλους και τα σύρματα, τα πλέγματα και έχουν ξεπατώσει και τα ελαιόδεντρα. Μάλιστα. Η ύπαιθρος είναι στο έλεος του Θεού. Επί Γέρο Καραμπαλή. Κάποτε υπήρχε αγροφυλακή. Ναι. Ήταν η αγροφυλάκη. Κάποτε υπήρχε αγροφυλάκη. Για ένα χωριό το όνομα Κουρσόνα και είχαμε 4 αγροφυλάκους. Ναι. Τώρα έχουμε σε 16 χωριά. Μόνο 2 βαθμούς. Ακούω από τους παλαιότερους. Δεν το θυμάμαι το σώμα εγώ αυτό, αλλά ακούω. Το έλεος του Θεού. Κάνω μια καταγγελία. Αυτά τα πράγματα δεν τα λέτε στον κύριο ο Μητσοτάκη τον Κυριάκο, διότι δεν μπορεί να τα ξέρει ο αρχηγό μας όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν προλαβα, Δημήτρη, το σώμα της αγροφυλακής, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω πότε καταλήξατε. Εγώ θυμάμαι πάντως μικρό παιδί στο χωριό τον αγροφύλακα. Δούλευε πάντως. Θέλω να πω ότι κάναν πράγμα. Έχω ακούσει από τους παλαιότερους. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκέψη. Δεν έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Το να καταγγείλει βέβαια ο συμπολίτης σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να επιληφθεί. Προφανώς. Και δεν μπορεί να κάνει κιόλας αστυνομία έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλησπέρα σας. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία. Θα σταθώ σε οριζόντια θέματα. Πρώτον, πρέπει να καταργηθεί η χορήγηση των κομμάτων. Δεν μπορεί ο άλλος να κάνει κόμμα για να πάρει τα εκατομμύρια.
Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο και παρακαλώ πάρα πολύ την κυβέρνηση να το μεριμνήσει αυτό. Θα σταθώ λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω ότι ήμουνα ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς όμως το εγκατέλειψα όπως και πολλοί φίλοι μου. Γιατί στο Μάτι 10 έκανε 104 άτομα, στην πορεία άλλα 15-16 άτομα έφτασαν 120. Δεν ζήτησε ο κύριος Τσίπρας ποτέ συγγνώμη. Δεν πήγε ποτέ στο Μάτι να δει τους πληγέντες που έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι αυτοί. Δεύτερον, θα σταθώ με τους Ρουβίκονες. Οι Ρουβίκονες έκαιγαν κάθε εβδομάδα την Αθήνα επί 4 χρόνια. Και όταν τους έπιανε η αστυνομία, παρενέβαινε ο κύριος πρόεδρος του Βουλής, του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει αφήστε τους ελεύθερους ή βάλτε τους σε ταξί να έρθουν εδώ. Γιατί είναι καλά παιδιά. Ποιοι καλά παιδιά, οι εγκληματίες, οι οποίοι έπαιναν στα Υπουργεία, έπαιναν στην Βουλή και στις επιχειρήσεις να ληστεύουν. Λοιπόν, κύριε Νίκο, το τρίτο μισό λεπτό, πέστε το για να κλείσουμε, ναι, για να προλάβουμε. Μόνο, ναι. Η χώρα μας το πρώτο οκτάμινο ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Δυστυχώς η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το εξής. Έκανε πορείες υπέρ του Κοφοντίνα. Ποιο το μεγαλύτερο εγκληματία. Λοιπόν, κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ τώρα δεν ξέρω, Δημήτρη, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο από αυτό. Όχι, αυτή, η επιχορήγηση των κομμάτων πάντως είναι μια απόφαση της Βουλής, είναι μια απόφαση των περισσότερων πολιτών και τις περισσότερες δημοκρατίες γίνεται. Ναι. Δεν υπάρχουν κόμματα που παίρνουν εκατομμύρια. Όχι, δεν πηγαίνει πια με την αναλογία της εκλογικής δύναμης των κομμάτων. Το λέω για όσους μας παρακολουθούν. Επίσης, από εκεί και πέρα απόψη μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Εντάξει, επίσης θέλω να πω ότι είναι δημοκρατικό μέτρο πάντως. Γιατί αλλιώς μόνο όποιος έχει τα πολλά λεφτά φτιάχνει κόμμα. Ακριβώς. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ρουβίκονα, εγώ δεν συμφωνώ με τη δράση του, αλλά φωτιές στην Αθήνα δεν έβαλε ο Ρουβίκονα. Έχει κάνει άλλες πράξεις, τις οποίες είναι απαράδεκτες κατά την άποψή μου. Σωστή. Αλλά να είμαστε. Και επίσης, δεν σου πειράζει, περιπτώσει, α μείνει και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να μην το συζητήσουμε. Είναι και μια συζήτηση προεκλογική. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Χρήστο από του Αμπελοκήπου. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Χρήστος από του Αμπελοκήπου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, με ακούτε? Σας ακούω πολύ καλά, παρακαλώ. Λέγομαι Χρήστος Μουρικής. Μάλιστα. Είμαι οικονομολόγος. Μάλιστα. Σύμβουλος επιχειρήσεων. Ναι. Και μέλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Που είναι το Μητρώο Φυροκυβερνητικότητας για τον Εξοδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμιση Οπειλών. Έχω 47 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορες θέσεις. Ναι. Ένα βασικό ερωτηματικό μου είναι η σημερινή κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα θέλουν να προχωρήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οπειλών που είναι και η μοναδική λύση η οποία υπάρχει σήμερα για το ιδιωτικό χρέος. Πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι σε μια πολύ σύντομη αποτίμηση 107 δις είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυτή τη στιγμή στην εφορία, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 25 δις από τα οποία δήλωσε ο κύριος Πιτσιλής ότι είναι ανεπίδεκτα. Επίσης, 46 δις παρακαλώ, ναι, είναι τα ληξιπρόθεσμα στον ΕΦΚΑ. Θέλω να σας πω ότι σήμερα στον εξοδικαστικό μηχανισμό οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε κάτω από 10.000 στον ΕΦΚΑ και στον ΑΔΕ και στην ΑΔΕ δεν παίρνουν πρόταση από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μάλιστα. Αποκλείονται. Ναι. Κύριε Μουρίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ τις παρατηρήσεις σας. Ήταν ένα θέμα το οποίο δεν προλάβαμε να βάλουμε στην κουβέντα με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι αρμόδιος υπουργός για τα θέματα του εξοδικαστικού μηχανισμού, για το θέμα των χρεών. Θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, σε πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για εσάς που είστε, όλους εσάς που ήσταν μαζί μας απόψε, έτσι, την πρώτη βραδιά των παρεμβάσεων για τη νέα σεζόν. Το Δημήτρη Διετέρος για την πρώτη παρουσία του εδώ πέρα που θα είναι μαζί μας καθημερινά και θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για όσους δεν προλάβαμε να βγάλουμε τις γραμμές. Ήταν πολλές και σήμερα είχαμε καλεσμένους, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών στην αρχή και μετά ένα μεγάλο πάνελ. Γι' αυτό ζοριστήκαμε λίγο με τον χρόνο. Θα το φτιάξουμε όμως μέρα με τη μέρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 παρα 10 εδώ στις παρεμβάσεις. Να σας πούμε να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε.